Αγαπητοί συνδημότες, καλησπέρα σας. Πριν από λίγο τελείωσε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για το έτος 2014. Το τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο και πραγματοποιήθηκε σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάλου του Δήμου Σουλίου είχε 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πριν την έναρξη τη συζήτηση επί το θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προπορεύτηκε, όπως είναι θεσμοθετημένο, η άκρος επικοδομητική ώρα της ενημέρωσης των προτάσεων των ερωτήσεων που προβλέπει ο κανονισμός μας. Η κυρία Δήμαρχος μας ενημέρωσε για την δραστηριότητα του κοινωνικού παντοπολίου και ότι στα Σκαριά, εντός του προσεχούς διαστήματος, προβλέπεται και η υλοποίηση του κοινωνικού παντοπολίου με τη μέγιστη προσφορά στους άπορους συμπολίτες μας. Τοποθετήθηκε σήμερα και μας τίμησε με την παρουσία της και η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Φίλη, η οποία μας ενημέρωσε ότι ανταποκρινόμενη η Περιφέρεια Ηπείρου στα αιτήματα του Δήμου μας, προβλέπτηκε στον τεχνικό πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2015 η κατασκευή 2 για μας μεγάλων έργων στην περιφέρεια του Δήμου μας. Πρώτο μεγάλο έργο είναι η μελέτη για κατασκευή κόμβου στο αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Αρχαγγέλων Νεράιδας που διασταυρώνεται με το δρόμο προς το Καρουνάρι. Και δεύτερο μεγάλο έργο είναι η κατασκευή του κόμβου στη Γλυκή, εκεί που διασταυρώνεται η Εθνική Οδός Αρχαγγέλων Νεράιδας με το δρόμο προς τα Σουλιοτοχώρια. Θεωρώ πως τα δύο αυτά έργα θα βελτιώσουν μέγιστα την οδική κυκλοφορία στα δύο μεγάλα αυτά σημεία, τα οποία παρουσιάζονται και πολλά τροχαία ατυχήματα. Ακολούθησε το Δημοτικό Συμβούλιο, ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, και για καθένα ξεχωριστά το σώμα αποφάνθηκε ως εξής. Μισό λεπτάκι λίγο. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο και επέβαλε το Συμβούλιο να γίνει σήμερα, τη χρονική αυτή στιγμή μεταξύ των εορτών. Ήταν απαραίτητο όμως να ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός μέχρι 31/12. Έγκριση της υπαρήθυν 62.014 απόφασης του νομικού προσώπου περί ψήφισης σχεδίου προϋπολογισμού του νομικού προσώπου αερογή Δημοσουλίου οικονομικού έτους 2015. Εισηγητής η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πέση Μαρίνα ως πρόεδρος του νομικού προσώπου αερογή του Δημοσουλίου. Το θέμα αυτό πήρε τον πιο πολύ χρόνο από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και επί της εισήγηση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Στο δεύτερο θέμα της ημερής διάταξης ήταν η αποδοχή επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής η κυρία Δήμαρχος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Τρίτο θέμα ημερής διάταξης, έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου. Εισηγητής ο κύριος Γόγος εγκρίθηκε ομόφωνα. Τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ρύθμιση ποσών οφειλής Βοσκής. Εισηγητής αντιδήμαρχος κύριος Κοσταράς. Το σώμα αποφάνθηκε για το θέμα αυτό ομόφωνα. Πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής ο κύριος Κοσταράς ο αντιδήμαρχος. Το θέμα αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα. Και έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια υγρών καυσίμων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Εισηγητής ο Δήμαρχος ο κύριος Φράγκος. Το σώμα αποφάνθηκε επί της εισήγησης ομόφωνα. Μια που είναι και μέρες γιορτινές και είναι στο μεσοδιάστημα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, τα είπαμε πριν τα Χριστούγεννα. Τώρα όμως επίκειται η Πρωτοχρονιά, το νέο έτος. Εν ώψη της γιορτής λοιπόν του νέου έτος, ας κλείσω την εισαγωγή μου αυτή με μια ευχή. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους, χρόνια πολλά και ένα χαρούμενο, ειρηνικό και ελπιδοφόρο νέο έτος. Αν και οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ήρθαν φέτος σε κλίμα έντονης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, εύχομαι και πιστεύω ακράδαντα ότι θα βρούμε τη δύναμη να υπερβούμε τα εμπόδια και να αποδράσουμε από την κρίζα πραγματικότητα. Η νέα χρονιά να αποτελέσει την αφετηρία για εκπλήρωση όλων των στόχων και επιθυμιών σας, με τη διαβεβαίωση ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι συμπαραστάτης και αρρωγός. Ας είναι το 2015 ευτυχισμένο, δημιουργικό και να φέρει υγεία και πρόοδο σε όλους σας. Πριν κλείσω, νιώθω υποχρέωση ότι πρέπει να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στη δημοσιογραφική ομάδα της ιστοσελίδας που μας καλύπτει ανελιπώς και η προσφορά αυτή είναι πολύ μεγάλη σε εμάς.
για τη μεγάλη επιτυχία της αποκλειστικότητας σε όλη την επικράτεια, στη ροή της πρώτης φωτογραφίας από το δράμα που εκτελήθηκε στο μεταχωγό ανοιχτά των οθωνών της Κέρκυρας. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή χρονιά και πάλι. Καλή νύχτα σας. Κύριε Επιτεμανής, ο Δωρατάξης της Αντιπολίτευσης, κύριε Δημοτική Σύμβουλε, κύριε Πρόεδρε των Δημοτικών, κύριε Δημοτικό Σύμβουλο, κύριε Δημοτικό Σύμβουλο, κύριε Δημοτικό Σύμβουλο, αγαπητοί δημότες, καλησπέρα. Σήμερα, στο σύγχρονο 1 Δεκεμβρίου του 2014 και 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάλου του Δήμου μας, συνέβη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με 6 θέματα στρατηγική και διάταξη, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση που σας κοινοποιήθηκε έγκαιρα την Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014. Υγεία, το πιο σημαντικό και καλή
καλή δύναμη και ελπίζουμε ο καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος από αυτό που πέρασε, γιατί και δυστυχώς όλοι είδαμε μια φοβερή κατάσταση που αντιμετωπίστηκε με το καράβι και δεν ξέρουμε πόσα βήματα θα κινήσουμε. Είναι γνωστό ότι ένα μικρό είναι την περιοχή μας. Και θέλω να συγχαρώ και τον Χρήστο Μπορέτη για το παραγγελία online για τη δημοσιογραφία του επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Παραδοσιακή μοναδική συμβολή προσούλη ύψους 15.000 ευρώ.
Το τρίτο, η κατασκευή του κόμπου στο νευαρχιακό δικό δίκτυο παραμυθιάς και μεμαρίου ηλικίας ύψους 100.000 ευρώ. Και τέλος, η κατασκευή κόμπου στο νευαρχιακό δικό δίκτυο παραμυθιάς και μεμαρίου ηλικίας ύψους 50.000 ευρώ. Εδώ υπάρχουν και άλλα έργα που δεν αφορούν το Δήμο Σουλίου, αφορά την επίευση της πρωτείας, όπως τοποθέτηση στοιχείων ασφάλειας στο δικό δίκτυο στην επίευση της πρωτείας ύψους 200.000 ευρώ. Σε ένα συλλογικό έργο που φτάνει στο 1.025.000 ευρώ, ελπίζουμε να κερδιστούμε μέσα στον επόμενο χρόνο τα έργα αυτά να ενταχθούν και να πραγματοποιηθούν, γιατί είναι και έργα που πάλι ζητούν τόσο οι δημότες όσο και η δημοτική αρχή και οι προηγούμενες για την ασφάλεια των οδηγών. Έρχομαι λοιπόν το 2015 να είναι κοινωνικό για όλους μας και πάμε ακόμα υγεία και χαρά σας και κύριο Μαμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την κυρία Κουσταρά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και ευχαριστώ για να δούμε την υγεία και την ελληνική του συντονία. Θα ήθελα να μην αναφερθώ για το κοινωνικό πρωτοβουλίο και τις προσφορές που είχαμε για τις μέρες του Χριστουγέννου. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα αρχήν με τον συντημάτη μας, τον κ. Βασίλη Διαμάντη, σαν πρόεδρος του Λιμάνου Σουδομήντας, μας πρόσφερε περισσότερα από κάθε άλλη φορά, σε όλη την πλάση, για τους πάρα τον ευχαριστούμε. Το Σύλλογο Αυτοδιοκρατητών της Πολιτείας, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στην εξωτερική μας κυρίως προδρομή του Συλλόγου Πρωτοβουλίου, το Σπέρβάρι του κ. Ντάνη, καθώς προπάντων όμως όλους τους συνδημότες μας που τις θέλημάτες πραγματικά προσέφεραν στο κοινωνικό πρωτοβουλίο, δίνοντας έτσι και αυτή μια μικρή καλά και μια ανακούφιση στους συνδημότες μας που η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις γιορτές, γιατί οι ανάγκες είναι όλο τον χρόνο και εύχομαι πραγματικά τη νέα χρονιά του 2015 και δικούχη να είναι λιγότερη, αλλά δυστυχώς τα μηνύματα δεν είναι ευχαριστικά, μάλλον να είστε πάγια αιτήματα της Δημοτικής Αρχής, όπως είπα μαζί με τους πόμφους,
και έχουμε και ελπίζω ότι θα βρουν την ανάλογη ανταπόκριση για να μπορέσουμε και εμείς να υλοποιήσουμε αυτά που οι δημότες μας επιθυμούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Επιθυμεί κάποιος άλλος να πάρει λόγο. Θέλω να είναι η συζήτηση της ημέρας των ανακοινώσεων. Παρακαλώ για τα θέματα να έρθουν στα θέματα της ημερής συνέλευσης. Το οποίο επέμενε και τις ημερής συνεδρίες εν μέσω πανεπιστημίων. Πρώτο θέμα είναι η ημερής συνέλευσης. Έκθεση της παρέμπηξης 6/2014 απόφασης του προσώπου περιψήφιση και δίκου εκπλουσμού του προσώπου αλλαγή Δήμου Σουλίου Οικονομικού έτους 2015. Εξηγητής Δημοτικής Σύμβουλος κ. Βασιλιά ως πρόεδρος του προσώπου. Δήμου Σουλίου, παρακαλώ κ. Δέσσερα. Ευχαριστώ πολύ τους παρεμπιπτόμενους και πρώτα απ' όλα. Σύμφωνα με την παρήθμου 29/2013/25/14 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών με θέμα οδηγίες για την κατάρτιση προπολογισμού των οικονομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δήμων του οικονομικού έτους 2015, καθώς επίσης και με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης οδηγιών για την κατάρτιση προπολογισμών του Δήμου με αρμό πρωτοκόλλου 29/901/30/14 του Υπουργείου Εσωτερικών, το νομικό πρόσωπο αλλαγή κατάρτισε τον προϋπολογισμό και επέβαλε το σχέδιο του προσχέδιου του, αιτιολογώντας κάθε εναρμήγηση για συζήτηση και απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε και ενέργεια τον προϋπολογισμό μετά την ψηφία σε ειδική για τον σκοπό αυτό συνεδρίαση με αριθμό πρωτοκόλλου της σύμβουλα του 2014. Το σχέδιο του προϋπολογισμού που καταρτίστηκε και δείχνει σήμερα η υπόσχεση του Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο σχεδισμένο πρόσωπο τα έσοδα και τα έξοδα, σύμφωνα με την υπαρήθμιση 29/2013/25/14 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο σχέδιο του προϋπολογισμού που αφορά τα έσοδα περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα που προβλέπεται να εισπράξει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλαγή Δημού Συμβουλίου του Οικονομικού έτους 2015, τακτικά και έμφακτα, όπως χαρακτηρίζονται ανάλογα με την πηγή προέλευσή του. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από εκμετάλλευση κινητής και εκκίνησης περιουσίας του νομικού προσώπου, από επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. Τα ποσά που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τα διακριτικά υπόλοιπα του έτους 2013 και 2014, όπως προκύπτουν αθρηστικά τα στοιχεία του νομικού προσώπου. Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου του προϋπολογισμού που αφορά δαπάνες, περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές δαπάνες του νομικού προσώπου, οι δαπάνες για τις προσδοκίες που πάσχει πίσω προσωπικού, μονίμου, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου κλπ., οι δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως προκύπτουν από σχετικές μισθοδοτικές καταστάσεις και δαπάνες ρεζών, οι λειτουργικές δαπάνες του νομικού προσώπου για προμήθειες αγροσύμων, τέρντε ή κάψιμα κλπ. Για συντηρήσεις, επισκευές εξοπλισμού, όλα τα έργα και συντηρήσεις που πρέπει να γίνουν στο νομικό πρόσωπο, οι πάσες φύσεις οφειλές, λειτουργικές και επενδυτικές του προηγούμενου νομικού προέδρου. Το σχέδιο του προϋπολογισμού ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει έσοδα. Τακτικά 161.750 ευρώ, έκτακτα 276.900 ευρώ, οι σπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 203.000 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο 466.211,60 ευρώ. Γενικό σύνολο εξόδων 1.777.261,60 ευρώ. Όσον αφορά τα έξοδα, έξοδα κρίσης 810.261 ευρώ, επενδύσεις 8.900 ευρώ, πληρωμές που έχει υπέσει από δόσεις και προβλέψεις 208.000 ευρώ και από χρηματικό κεφάλαιο 8.000. Γενικό σύνολο εξόδων 1.207.261,60 ευρώ. Έχει δοθεί ο αναλυτικός κατάλογος προϋπολογισμών των εσόδων και των εξόδων. Παρακαλώ, να δείτε τον προϋπολογισμό του Υπουργού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντέρα. Κύριε Σεκέρη, παρακαλώ. Θα πάω να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Προβλέπετε στα έξοδα η αμοιβή από το λογιστή και ένα δεύτερο, θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί από ό,τι είδα έχουν ανέβει πολύ οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Ενώ το 2013
τα έξω αυτά ήταν 263.000 περίπου, το 2014 δείχνουν ολοκληρωμένο. Είναι κάπως παραπάνω και σήμερα βλέπω ότι προσθέτει 220.000 παραπάνω. Και μάλιστα από ό,τι έτσι λέει, εντάξει, και τις αποδοχές και για υπαλλήλους για ορίσιμο χρόνο. Προβλέπετε να κάνουν προσφυγήσεις ή κάτι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω όλα μαζί. Όταν η τοποθέτηση έγινε σε λίγο, και κάποιος άλλος δεν θα ρωτήσει κάτι. Κάποιος άλλος δεν θα ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ. Οπότε, να απαντήσω κύριο Σεμένα. Προβλέπεται από τους λογιστές και έχουμε προβλέψει πως όλοι αυτοί. Θα ήταν στο πρωθυπουργό σου. Είναι νηφές λογιστών στη σελίδα 3 προς 7, πάνω στην κορυφή. Όχι, οι νηφές λογιστών αφορά όταν χρειαστεί να μας εκπροσωπήσει δικηγόρο σε κάποιο δικαστήριο ή χρειάζεται την προηγούμενη χρονιά. Λογιστών, 0210. Εκεί έχετε ένα 6. Ναι, ναι, είναι αυτό. Είναι αυτό το λογιστό. Είναι αυτό. Ρωτούσα το παραπάνω. Το 5.000. Ναι. Είναι αυτό όσον αφορά την αύξηση, ναι, έχουμε ήδη προσλάβει περισσότερα άτομα, αλλά περιμένουμε ακόμη εκεί γίνεται μετάταξη δύο υπαλλήλων στο νομικό πρόσωπο, εκκρεμεί ακόμη η πρόσληψή τους, αλλά δεν ξέρουμε ότι θα προληφθούν το καινούργιο χρόνο, ναι, έχει προληφθεί η μισθοδοσία τους. Ευχαριστούμε. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να επιτρέψουμε. Κάναμε ερώτηση, άμα το επιτρέψει το πρόεδρο, μια διευθύνση. Όχι, φυσικά, είναι για καλό, φυσικά. Όχι, διευθύνση και εγώ γιατί δεν απάντησε η απάντηση με την εξή έννοια. Στο σκέλος των εξόδων που αναφέρεται για μισθοδοσία, λέει οι αποδοχές θα πούν καλύτερο με σύμβαση ορίσου χρόνου. Ήταν εγγεγραμμένο το 2014-2005 και το πάνω 50.000. Συγχρόνως, πιο κάτω, όπως λέει, εργοδοτικές συμφορές... Είναι 2.7 χρόνια. Εργοδοτικές συμφορές παρέχουν με σύμβαση όλους του χρόνου άλλες 30.000. Από 0 το 2014. Τα 80.000 αυτά σίγουρα δεν θα κολλάνε, όπως απαντάει και ο πρόεδρος του νομικού προσώπου, τα δύο άτομα. Δύο άτομα είναι 24.000, 25. Τα 80 και τι για 6 άτομα. 7. Πιθανώς. Ή κάτι άλλο συμβαίνει, ή δεν το. Δηλαδή, μας ορίζει την τοποθέτηση, θα το πω, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Πώς είναι για δύο άτομα. Τακτικές αποδοχές και. Το 2-10, 60-21 και ζωή, κάνει μισό λεπτό. Δεν κλείσω εγώ, δεν χρειάζεται να είναι 7 άτομα. Στο είναι, ναι. Ο δικό σου συγκεκριμένο διαδίκτυο. 0-2-10-6-6-5-1. 60-61. 60-62 από το διάστημα που είναι παλιό. Εκεί είναι η ανάλυση. Συνεχώ. Έχει πολλέ αναλύσει. Είναι 50.000 εκεί που λέει για ορίσου χρόνου. Στο 2-10-602. Σελίδα 2-7. Να έξω. Είναι 50.000. Για να πάμε πάλι πιο κάτω. Εργοδοτικές εισφορές παρέχουν με σύμβαση ορίσου χρόνου άλλες 30.000 από 0. Δηλαδή κάτι δεν είναι, είναι δυσανάλογο το 50.000 αμοιβές ορίσου χρόνου και οι εργοδοτικές εισφορές 30.000. Αυτό λέω. Αυτό όμως είναι ο κ. Σακαρίτης, γιατί συμμετείσαμε πριν και γι' αυτό δεν θέλω να τοποθετηθούμε όλοι. Τι αφορά, έχει μια αύξηση γενικώς οι εισφορές υπαλλήλων είτε ορίσου χρόνου είτε θετικός υπαλλήλων. Αλλά το ορίσου χρόνου θα προσδιορίσουμε τι είναι. Εντάξει, δύο υπάλληλοι θα έρθουν. Δύο υπάλληλοι 24.000, είναι άλλο 5.000. 30.000. 80.000 είναι πολύ υπάλληλοι. Θέλει κάτι άλλο που είναι στο σπέδι. Στο γι' αυτό να διευκρινίσει το ποσό που έχουμε γράψει και εδώ. Αν είσαι λάθος. Αν είσαι λάθος. Δεν έχω να πω κάτι
παρακαλώ, γιατί και εγώ όταν ρώτησα για τον κωδικό μου, είπα ότι αφορά τις δύο μετατάξεις που έχουν ήδη ερευνηθεί. Και η αλήθεια είναι ότι για τις εργοδοτικές εισφορές, αφού πάλι λέει για το ορίστο χρόνο, αφορά φαντάζομαι τις ίδιες τις προσλήψεις. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Το ποσό της μισθοδοσίας των υπαλλήλων δεν βγαίνει ούτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αραβίας ούτε από την Πρόεδρο. Βγαίνει από πάνω, από τους υπαλλήλους οι οποίοι ξέρουν πόσο πρέπει ο καθένας. Με βάση λοιπόν τους υπηρετούντες στο νομικό πρόσωπο για το πώς είναι ο ορίστου χρόνου, σύν τις δύο μετατάξεις, τα στοιχεία τα οποία δώσανε η έδωση υπηρεσία ήταν αυτά. Σαφέστατα, δεν μπορεί να φαίνεται μια ότι εφόσον είναι 50 μόνο μισθό, πώ είναι 30 οι εργοδοτικέ εισφορέ. Έτσι, σε κάθε περίπτωση όμω, τα στοιχεία, ειδικά στο θέμα τη μισθοδοσία, συγγνώμη τώρα έτσι την παρέμβαση, στο θέμα τη μισθοδοσία, όπω και το γεγονό, α πούμε, εγώ θεωρούσα ότι ίσω συζητηθεί το θέμα των εκτάκτων υπαλλήλων, αλλά οι έκτακτοι υπάλληλοι έχουν να κάνουν με τα προγράμματα, τα οποία προσπαθούμε ό,τι θέσει έχουμε πάρει να τι αξιοποιήσουμε και για να είναι καλύτερε οι δομέ μα, αλλά και για να δώσουμε θέσεις εργασίας. Απλά ενημερώνω το Σώμα ότι σε κάθε περίπτωση τα ποσά των μισθοδοσιών με βάση τις αρχές που έχει δώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή τα βγάζουν οι υπάλληλοι. Και ευτυχώς είναι αυτά τα ποσά. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ για την κύριε Σεκάλη, υποθέτηση, παρακαλώ. Ισυχαίρι, ο κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Κύριε Σεχάρη. Προφανώς. Είναι σίγουρο ότι κάποιο άλλος έχει γίνει, γιατί περισσότερο από εμάς είναι εργαζόμενοι και δύσκολο να παίρνει τόσα λεφτά. Είναι σίγουρο. Αλλά ούτε προφανώς φταίει την πρόεδρος, γιατί ούτε και αυτή είναι. Καθώς εμείς θέλουμε και τονίσαμε αυτό το σημείο για να δείξουμε ότι στο συγκεκριμένο προβλήμα. Να πούμε κάτι απλό. Βλέπετε και τα πολιτιστικά. Χρήματα από την αλλαγή και τις αποκρίες. Χρήματα από το Δήμο. Για τα Χριστούγεννα. Χρήματα από την αλλαγή. Χρήματα από το Δήμο. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Ένας φορέας να ασχολείται με τα πολιτιστικά. Ας πάνε όλα στην αλλογή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο Δήμος προφανώς θα κρατήσει τα απαραίτητα για στρατιωτές στο Σούλι του 49, όλα τα άλλα πολιτιστικά να πάνε σε ένα φορέα. Και καλύτερο σε ένα που θα γίνεται και να ξέρει το κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Τώρα δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τροποποίηση από μια, όπως έγινε στις προηγούμενες. Με αυτό είναι ένα μπορείτε να πάτε εκεί, μετά από εδώ από εκεί. Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο, ας πάει στην αλλαγή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πιστεύουμε ότι είναι προτιμότερο ένας φορέας να ασχολείται με αυτά. Μετά, πρέπει τα έσοδα της αλλαγής είναι συγκεκριμένα. Και ξέρουμε το απαθηματικό, πριν κάποια χρόνια ήταν γύρω στους 850.000 ευρώ. Παραλάβατε, στην αρχή είχε υπόλοιπη αλλαγή, 850.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή σταδιακά μείωνε, βέβαια, ίσως να είμαστε μόνος Δήμος σε όλη τη χώρα που δεν πληρώνει τροφία. Εμείς λέμε και τα αρνητικά, λέμε και τα αρνητικά. Δεν φοβόμαστε να πούμε την πραγματικότητα όπως την βλέπουμε εμείς. Όπως και σαν παράταξη προτείνουμε τη συγχώνευση των δύο νομικών προσώπων του Δήμου. Πιστεύουμε ότι και καλύτερα θα ελέγχονται και το Δημοτικό Συμβούλιο πάρει πλήρη άποψη και καλύτερα θα λειτουργούν. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι και πρόταση των εργαζομένων συνεχολούς. Δεν θα επεκταθώ το πάνω. Η δημοτική σύμβουλη της παράταξης θα αναπαιχνούνται εξωτικά και εμείς
προφανώς και ψηφίζουμε τα αναγκαία για τον προϋπολογισμό μισοδοσίες και προμήθειες για σύντηση του κυπήματος και στα υπόλοιπα καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαγκάρη. Κύριε Μαρέλα, παρακαλώ. Μην σας κουράζουμε, μην μακρηγορούμε, γιατί από ό,τι με πληροφόρησαν ξεκίνησαν στα αστικά κόμματα την εργασία για τους υποψήφιους. Μην το κουράξουμε, αλλά δεν ξέρω γιατί ξέρω να ψηφίζω μέσα. Για πρέπει να τελειώνουμε για να πάμε να πάρουμε μέρος σε αυτό. Τους ευχαριστήσουμε. Ως μέλη. Ε, λοιπόν, εγώ καταρχήν στην όλη φιλοσοφία και του προϋπολογισμού και του εσόδου και εξόδου που μας παρουσιάζεται εδώ πέρα μας βρίσκει αντίθετος. Και μια βασική διαφωνία είναι ότι για τους έκτακτους υπαλλήλους, για τους διμηνίτες και ορομίστους κτλ. Είναι ένα μεγάλο καρκίνωμα το για τους εργαζόμενους και για την κοινωνία. Από την πανδημία εδώ μέσα. Και δυστυχώς, ενώ πιστεύω ότι είναι απλά αυτά που λέω, δεν μπορώ να γίνω κατανοητός. Γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, ο φίλος μου είπε ότι τα λέει καλά και μας πείθει. Και παρόλα αυτά δεν ήταν να το σπιτάω αυτό τα γρήγορα να την φυλακή συσπήρωση που πείθω εγώ τόσο εύκολα. Κι είναι πάντα απέναντί μου, αυτό δεν μπορούσα να καταλάβει. Δεν είναι δυνατόν να... ο χρόνος να έχει 365 μέρες, οι ανάγκες να είναι για τις 365 μέρες του χρόνου και εμείς να έχουμε εργαζόμενους και να είμαστε και υπερήφανοι γιατί τους απασχολούμε 5 μήνες, γιατί τους απασχολούμε 2 μήνες, γιατί τους απασχολούμε κάποιες ώρες και περιμένουμε με αυτόν τον τρόπο να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους συνανθρώπους μας και απέναντι στην κοινωνία και χρήση. Και επειδή η θέση μας αυτή είναι, πιστεύω, αρκετά υπεύθυνη και έχω πει επανειλημμένα ότι κάποτε πρέπει να πούμε, γιατί έχουμε να πούμε όχι σαν λαός από 40, κάποτε πρέπει να αρχίσουν να λένε όχι. Και να φέρουμε στη θέση αυτών των εργαζομένων, να φέρουμε τον εαυτό μας. Για να μπορέσουμε να πάρουμε πιο σωστές αποφάσεις. Και να δούμε αν εμείς είμαστε στη θέση αυτών των εργαζομένων. Και περιμένουμε με κάποιες ώρες, κάποια δίμηνα και με κάποια πεντάμηνα να ζήσουμε. Αυτοί που θα μας καταδικάζαν σε αυτή τη ζωή, τι θα λέγαμε αυτούς με τις αποφάσεις τους. Επομένως, να δεν με βρίσκει σύμφωνο και τον καταψηφίζω για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μέλλα. Κύριος Βέλος Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ του καλή χρονιά. Δυστυχώς δεν ξέρω αν το ευχηθείτε τα λόγια που είπα από πριν, ότι τις 5-6 ώρα υπήρχε ανακοίνωση του από το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας ότι 432 τελείωσε η μεταφορά για 432 που μέχρι τη στιγμή. 432. Όχι, το Υπουργείο Ναυτιλίας. 46 λοιπόν. Να ευχηθούμε να μην είναι αυτός ο αριθμός που επιβιωθεί. Thank you.
και αυτοί οι οποίοι συμβάσουν έχουν την κύρια ευθύνη ότι η πρόεδρος ή το Συμβούλιο Θεολογίας θέλησαν να κάνουν αγωγικό για πολιτιστικά να βάσουν για 5-10 χιλιάδες αυτό να καταλαβαίνουν. Να πάρουν κάθε νούμερα από σε ποτέ. Είτε υπάρχει, είτε είναι η υπόδειξη της πρόεδρος, είτε είναι η υπόδειξη της Δημάρχου. Ή κατατονοκούν οι ίδιοι και να μην εμείς καταλαβαίνουν τι βάζουν και να φάμαστε όταν υποψηφίζουμε, αυτό τα έλεγε. Οφείλουν κάποιοι να μας απαντάνε σε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ομοφανή. Και τώρα το πούμε εξής πάλι. Γιατί είναι ομοφανή. Δεν αυτό το νούμερο μπορεί η δημοτική εδώ δεν ισχύει. Δεν μπορεί να ισχύσει. Εκτός αν στο μυαλό μας έχουμε την άποψη αγορίστου χρόνου σημαίνει μόνιμος υπάλληλος. Μόνιμος υπάλληλος εμείς είχαμε 0 το 13 στον απολογισμό, το 14 γράψαμε 10.000 και τώρα έχουμε 50 για πληρωμή, ας τα ασφαλιστικά. Το 50 σημαίνει 4-5 υπαλλήλους, όπως σας είπα πριν. Τα άλλα τα έσοδα που είναι δίνουν, το καταλαβαίνω. Τα 90 θα κάνουμε κάτι δουλειά. Θέλουμε να αυξήσουμε του έκτακτου. Βάσει του προγράμματος που τρέχει ή κάτι άλλο που θέλουμε να κάνουμε. Όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν τις ερωτήσεις με την πήγα από 90-90 ή από 95-92. Λέμε πώς το ορίστου χρόνο, όταν το χρόνο σημαίνει μόνιμος υπάλληλος. Εμείς οι μόνιμους υπαλλήλους δεν γνωρίζουμε. Αν όντως η αυτοκογραφία του πλευρά της βάλουν με μεταφορά 2, κατανοητό είναι, δικαίωμα είναι, το γνωρίζουμε ότι δίνουν υπάλληλοι, τη φέρνουμε, όλα αυτά καλά. Δεν είναι επαρκής και πάνω. Και να έχω σε αυτό. Παρακαλώ, Πρόεδρε, στις συζητήσεις τέτοιων των θεμάτων να καλούνται και οι ανθρώποι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν την κύρια ευθύνη της σύλλεξης. Διαφορετικά δεν μπορούμε εμείς τώρα και μετά γι' αυτό θα την πειράσουμε λίγο μετά και δεν έχουμε μιλάει για τέτοιες μέρες γιατί έτσι μόνο και στα δούμε δεν ξέρω να έχουμε τις ανοίξεις. Από ό,τι εμείς περίπου. Λοιπόν, το λέω αυτό για να κάνω ένα λόγο. Τώρα, Δήμαρχε, ξεκινάω από την πρόταση που έκανε ο κ. Σοκαρέτης και λέω το εξής. Το 2011 που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή των Δήμων, βρήκε αυτήν την κατάσταση που λίγο πολύ πάλι ξέρουν κάποιοι σύμβουλοι. Βρήκε πολλά μικρά πρόσωπα. Βρέφω 200 σταθμούς, κατή, πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, αρνητικό οργανισμό του Δήμου και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι άλλο. Με το Καλλικράτη ορίστηκε από τον διανόμο ότι κάθε δήμος μπορεί να έχει μέχρι 2 με 3 πρόσωπα. Τότε εκτιμήθηκε καλώς καθώς εγώ δεν κάνω πληθυντή ότι θα πρέπει να κάνει 2 με 3 πρόσωπα. Το έκανε η ελογή του προδιάρκηση με τον προπολογισμό. Δεν ξέρω ότι το προδιάρκηση είναι και το προπολογισμό της Κοινοπερούς. Εκεί είναι πάντα αλογή. Δηλαδή καθυστερημένη σε όλα τα πάντα. Κοινοφελή εννοώ. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλουμε στην δουλειά σα. Σήμερα είναι η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς πριν 2-3 δημοτικά συμβούλια. Πέρα από τον έλεγχο, πέρα από τον αποτόπο ιστορία. Μετά από την πηγή του 4 χρόνου, ότι στο Δήμο μας έχουμε βάλει το κομμάτι του αθλητικού, το αθλητικό εργαστήριο στην κοινοφελή επιχείρηση. Και μέχρι τώρα, αν από όσο με καλά του φέτος επιτυχώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα αθλητισμός γυναίκα και παιδιά. Δεν ξέρω αν θα χάσει από άγνοια, από λάθος, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, καλά θα είναι αφού ορίζουμε ο Δήμος μας. Λείπουν υπάλληλοι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα προφανώς στην οργάνωση, δεν ξέρω τι. Αυτά όλα πρέπει να τα συμπληρώσουμε σε ένα μονοπρόσωπο. Δήμαρχε, ένα πρόβλημα. Για να μπορεί και εμείς να το ενδιαφέρουμε καλύτερα, επειδή ερχόμαστε κάθε φορά να ρωτάμε, να λέμε άντε εγκρίνουμε την τροποποίηση του ενός κοινωνικού προσώπου, εγκρίνουμε την άλλη τροποποίηση. Και οι περισσότεροι σίγουρα από εδώ πέρα που δεν γνωρίζουμε, δεν λέω ότι δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς κάνει η κοινοφελή, το τι ακριβώς κάνει η διαλογή. Λίγο κάνει ο ένας, λίγο κάνει ο Δήμος, σαν το είπε ο αρχηγός εδώ, συνδυασμού. Λίγο κάνει και τα πολιτιστικά ο Δήμος. Λίγο η αλλαγή. Λίγο από εδώ η προοπτική. Με αποτέλεσμα να είμαστε δημοτικοί σίγουροι να εγκρίνουμε εμείς δαπάνες έσοδα και δαπάνες. Τα έσοδα μας τα δίνουμε. Τα έξοδα τα εγκρίνουμε. Ναι. Και στο τέλος να μην έχουμε την
λοιπόν από τι γίνεται. Αυτή είναι μια βασική παρατήρηση που έχω να κάνω εγώ και πρόταση, έτσι, η οποία ήδη έχει υποθεί. Τώρα, τον προϋπολογισμό αυτόν, εγώ δεν καταλάβω και δεν θα το ψηφίσω για ποιο λόγο εφέτος κατά 20% είχε αύξηση. Γιατί είχε αύξηση. Αυξήθηκε κατά 20%. Στο μεσόδο το καταλαβαίνω. Έχει ένα δυναμικό εμπόριο των 450.000 από πέρυσι, δεν θα πω από πού προήλθε αυτό. Αλλά το ότι αυξάνει τις δαπάνες του κατά 200.000 σε σχέση με πέρυσι, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό το όριστο πρόβλημα που πρέπει να γράφει μέσα από το πάνω, είναι μετά το πάνω να είναι από εκεί, τα περιβάλλοντα δηλαδή, χοντρικά. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να δω γιατί τα αυξάνει σε τέτοια και περίοδο κρίσης που είναι σημειωθεί, τα πάντα έχουν σημειωθεί και γιατί το λόγο αυξάνεται. Δεν μπορούσα να καταλαβήσω παρόλο που τον κοίταξα και δεν μπορώ να τον ψηφίσω. Θα πρότεινα και τελειώνω με αυτό, ότι άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει, νομίζω ότι εσύ Δημαρχείτε και αναφέρετε κάποια στιγμή εδώ πέρα, ότι θα πρέπει άμεσα και σε την χρονιά, όχι στο μακρινό μέλλον, να δούμε το θέμα των νομικών προσώπων του Δήμου και για την καλύτερη λειτουργία τους και την αποδοτικότητά τους και για την οικονομικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαρίστη, μόνο πρώτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαρίστη. Επειδή τα τελευταία χρόνια ένα από τα θέματα που ασχολήθηκα ήταν τα πολιτιστικά, θέλω να πω το εξής, ότι το όπως κινηθήκαμε τα τελευταία χρόνια ήταν σε τρεις άξονες. Ο ένας ήταν πολιτικές εορτές και εθνικές επέτη. Ο δεύτερος ήταν οι εκδηλώσεις κατά κύριο λόγο για τα παιδιά. Και ο τρίτος ήταν οι εκδηλώσεις δεσμού και από εκεί πέρα από ό,τι μπορούσαμε περισσότερο να κάνουμε. Τις πολιτικές εορτές και εθνικές επετείους, όπως είναι λογικό, έπρεπε να μπουν στον προϋπολογισμό του Δήμου και πρώτα από το Δήμο. Οι εκδηλώσεις για τα παιδιά είναι επιλέξεις που τα πάνε από το πρόγραμμα εναρμόσης οικογενειακής και προεκλογικής στέγης. Μπαίνανε στο νομικό πρόσωπο και είχαν μια λέξη που και δεν υπάρχει ουσιαστικά έξτρα από τον προπολογισμό. Το χρήμα το οποίο της οδηγούνταν ερχόταν από το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που μπαίνανε και στα δύο προπολογισμούς χρήματα για αποκτικές εκδηλώσεις, κατά νήμα από εκεί πέρα, ανάλογα με το χρηματικό υπόλοιπο το οποίο έμενε, τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Τώρα, αν θα πάνε οι υπόλοιπες εκδηλώσεις ένα από τα δύο, δεν θα ήταν κακό, αλλά το ότι πρέπει να υπάρχει και στα δύο, και στους δύο προπολογισμούς προϋπολογισμός και ποσό για τις εκδηλώσεις είναι σαφές πρέπει, γιατί οι εκδηλώσεις, οι τοπικές εορτές και οι εκδηλώσεις πρέπει να μείνουν προσωπικό στο Δήμο. Δεν μπορεί να τις κάνει τον πρόσωπο. Οι εκδηλώσεις για τα παιδιά πρέπει να μείνουν το πρόσωπο γιατί είναι εκδηλώσεις που τα πάνε. Άρα αυτές οι δύο πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παπάκη. Έχεις βρει κάτι ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά και από μένα να σαν μέλος του κοινωνικού προσώπου του Αλογή, μειοψήφισα όταν κάναμε εμείς συνεδρία τότε, βέβαια, δήλωσα ότι θα παρακολουθήσουμε στο κοινωνικό συμβούλιο του Αλογή. Κάναμε όμως κάποια συζήτηση εκτός των μικροφόνων που είπαμε κάποιες ερωτήσεις εκεί πέρα, που άφησα να γεννηθεί λίγο περίπου που διαφωνώ σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Βέβαια, καλύφθηκα και τον κύριο Σεραλή και τον κύριο Τέλο Σάκη. Αυτό θέλω να δίνω κυρίως το εξής, όπως και στον προϋπολογισμό. Τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό, τον γενικότερο προϋπολογισμό που μιλήσαμε πριν με λίγες μέρες, αλλά εκείνο που τόνισα κυρίως είναι ότι εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες. Βλέπω και τώρα σε αυτόν τον προϋπολογισμό ότι είναι μια μικρογραφία του άλλου προϋπολογισμού που μιλήσαμε πριν λίγες μέρες. Δηλαδή, έχουμε μια αύξηση εδώ των δαπανών, αυτό που είπε ο κ. Μπέλος, το οποίο δεν μιλήσει σε καμία περίπτωση σύγχρονο. Δηλαδή από 900.000 πάμε τώρα στα 1% τόσο χοντρικά αμυγό σε λεπτομέρειες. Αλλά και σε λεπτομέρειες θα πούμε, να δείτε, ότι βλέπουμε σε κωδικούς, όπως στην πρώτη σελίδα παράδειγμα που είναι τα ρηπά γενικά έσοδα. Μια αύξηση στα 45% από 13.000 σε 18.000.
Μιλάμε τώρα και στις παροχές τρίτου συντηρία χρωστά σελίδα από τους 7.500 σε 59.500. Είναι νούμερα αυτά. Είναι ποσά. Και στις ημέρες μας και το 1.000 παίζει μεγάλο ρόλο. Παράδειγμα. Στα Χριστουγεννιάτικα. Μεγάλο παράδειγμα. Έχουμε σε τρεις μεριές δαπάνες Χριστουγέννων. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τις δαπάνες του Χριστουγέννων τις βάλαμε σε τρεις μεριές. Σε δύο. Για ποιο λόγο σε δύο μεριές, όταν μιλάει για προμήθεια, Χριστουγεννιάτικο λοιπόν και για να πάνε σε προμήθεια. Το ίδιο είναι μικρά τα ποσά. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αυτός ο προϋπολογισμός, έτσι όπως τον βλέπω, κύριε Πρόεδρε, έχει δίνει περισσότερο έμφαση και μπορεί να μας βοηθήσει στην ευεξία στο κομμάτι των εκδηλώσεων, των γιορτών κτλ. Δεν διαφωνούμε σε καμία περίπτωση ότι αυτό δεν το χρειαζόμαστε ή θέλουμε την ευεξία. Όμως, αν είναι ευέλικτο το οικονομικό πρόσωπο, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και για την ανάπτυξη γενικότερα του Δήμου μας, αν το θέλουμε και έτσι. Παράδειγμα, στο κομμάτι των μελετών των 10.000, καλό θα ήταν τι μελέτες θα ήθελα να σκεφτείτε εδώ πέρα μέσα. Τι αφορούν αυτές οι μελέτες. Ή αν δεν το γνωρίζετε ακόμα, σε αυτό το κομμάτι που μπορούσαμε άνετα να το ενισχύσουμε, να πούμε πώς θα μπορούμε αύριο μεθαύριο με μια σωστή αξιοποίηση κάποιων χρημάτων να το δούμε μπροστά μας. Δηλαδή, θέλω να σας πω, πρόεδρε, ότι ναι, μεν οι εκδηλώσεις καλές ή χρυσές, ευέλικτος ο τρόπος που ακόμα αυτή η πρόταση που είχε κάνει ο Χριστουγεννιά σύγχρονο, γιατί συνολικά Δήμος και Αγωγή ενδεχομένως είμαι ένας ή ο άλλος, όλα οπαδοποιημένα, να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα και όχι μισά ο Δήμος, μισά η Αγωγή και να θέλουμε να οδηγηθεί να δούμε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Έτσι. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το τοπικό πρόσωπο, αν είναι έτσι όπως είναι, με πιο αναπτυξιακό χαρακτήρα και όχι μόνο εύκολο να κάνουμε τις εκδηλώσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των αγωνίσεων του χρόνου, δεν μας πείσατε, εντάξει, αυτό είναι λίγο το θέμα το οποίο πρέπει να το δείτε, γιατί 80.000 ευρώ είναι ένα θέμα. Κατάλαβα αυτά τα πείρα γι' αυτό. Αυτός είναι ο λόγος και ο πολύ που δεν ζητήσουμε τον προϋπολογισμό σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εγώ σας αφήνω λιγάκι στον προϋπολογισμό του 2013 που είναι τα δείγματα γραφής της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με την άλλη δομή. Αν μη τι άλλο, φανερώνει μια σωστή διαχείριση. Το ίδιο από ό,τι φαίνεται να υπάρχει στο 2014. Τα δείγματα γραφής του καινούργιου νομικού προσώπου είναι πάρα πολύ καλά. Είναι και έμπειροι. Καταξιωμένοι στον χώρο της εκπαίδευσης. Εκείνο που θέλω να πω επίσης είναι ότι όσον αφορά την λογική της συγχώνευσης, εμένα με βρίσκει αντίθετο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν θέλουμε να έχουμε μέλη τα σχήματα, δεν μπορούμε στις συγχωνεύσεις. Οι συγχωνεύσεις έχουν αποδείξει κυρίως στην τοπική αποδοτήρηση, ότι έχουν επιβραδύνει την λειτουργία, παρότι και όχι έχουν διακορυφθεί την κατάσταση. Πιστεύω ότι γι' αυτό και εγώ ψηφίζω τον προϋπολογισμό, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είναι η συνέχεια των προηγούμενων στις προηγούμενες σωστές διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόδο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο σημερινός προϋπολογισμός του νομικού προσώπου της Ιδιωτικής Αγωγής, όπως βέβαια και κάθε προϋπολογισμός, γίνεται τουλάχιστον πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με βάση ένα ορθό προγραμματισμό. Ούτως ώστε τα μεγέθη προσωπικά και ποιοτικά, θα διαδικούμε με τέτοιο τρόπο τον προϋπολογισμό, ώστε να είναι αναγνώσιμα για τον κάθε ένας πολίτης. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένας ισοσπερισμένος προϋπολογισμός. Εξάπλετα μπορούσε να γίνει και διαδρομικά, με βάση αντικείμενη νομοθεσία. Και φυσικά και αυτός ο προϋπολογισμός, όπως όλοι οι ειδικά οι προϋπολογισμοί, εμπεδεύουν τις συνθήκες και αρνητικές απόψεις δηλώνεις.
όποιος και αν είναι αυτής. Αν είναι ρεαλιστικός, αν είναι προσχηματικός, αν είναι ελληματικός, αν είναι αξιόπιστος, αν είναι ειλικρινής, ακριβής είναι ο χαρακτήρας και η ερμηνεία του πρωτοπολισμού. Φαίνεται και αποδεικνύεται από ποια οπτική γωνία βλέπει κανείς έναν πρωτοπολισμό. Τι τον ενδιαφέρει περισσότερο. Τι θέλει να δει μέσα στον πρωτοπολισμό. Θέλει να δει περισσότερο τα τελικά και θέλει να δει ορισμένα αρνητικά. Τι αξιολογεί. Τι βγάζει ως προτεραιότητες. Να κάνει κριτική οικοδομητική, κριτική επικοινωνιακή. Και παραπάνω δηλαδή κριτικές, είτε θετικές, είτε αρνητικές. Εντά που ξέρουν κύριε Πρόεδρε, ο σημερινός προϋπολογισμός έχει ένα προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές και βασικές ανάγκες. Στις καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες και οπωσδήποτε δίνει μια πνοή στον αθλητισμό και στο κοινωνικό πρόσωπο του δημοσιοκοινωνικού προσώπου του δημοσίου δικαίου. Εκφράζει, κατά άποψή μου, την κοινωνική πολιτική του Δήμου, τα κοινωνική ευαισθησία. Θυμίζω εδώ το κοινωνικό πρωτοβουλίο, όπως μαθαρέτησε ο αντιδήμαρχος κ. Μασαράς. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Μήπως δεν δίνει έμφαση στη λεφονιακή ηλικία, στην τρίτη ηλικία, μήπως εκεί εξαντλείται η ευαισθησία μας μόνο, μήπως η προσωπική εκπαίδευση δεν παρέχεται κάτω δυνατόν με όλες τις βασικές ανάγκες. Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιο νίκιο που είναι εκτός σχολείου ή κάποια οικογένεια που να πληρώνει για τη σύνδεση του παιδιού του. Μην ξεχνάμε όμως ότι παρέχει και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε τέσσερα προγράμματα. Θέλω να πω όμως και το εξής, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός αισιοδοξίας, προοπτικής και ελπίδας για το αύριο, για το 2015. Εμείς σε κερδί και αιρετή θα δώσουμε λίγη χαρά και αισιοδοξία σε αυτές τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στην περιφερειακή και στην τρίτη ηλικία. Εμείς ας διατηρήσουμε τις υπάρχουσες δομές κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Αλλά όχι μόνο να διατηρήσουμε, να τις στηρίξουμε και να τις ενισχύσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Δεν θέλω να κουράσω όλο και την Πρόεδρε. Εδώ θέλω να πω το εξής. Ο προϋπολογισμός ακόμα στέκει την ευαισθησία, την κοινωνική ευαισθησία. Η αξιοπρέπεια των συμβουλών μας. Πρέπει όμως τα λόγια μας να γίνουν πράξεις. Πρέπει να αναδούμε ένα δικό εμείς ότι είμαστε αξιοπρεπείς και ειλικρινείς με την υλοποίηση και εκτέλεση αυτού του προπολογισμού. Τέλος, να αφιερώσω σαν προσωπικά στην κυρία Δήμαρχο, στους εκλεκτούς συναδέλφους, σε όλους τους συμπολίτες μας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, δημιουργικό και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. Παρακαλώ, κύριε Λοιπόν, σε αυτό το σημείο προσωπικά θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλλουγής. Και ειδικά να συγχαρώ, πέρα από την αντιπολίτευση που έχω συγκεκριμένο τους ρόλο, να συγχαρώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλλουγής που έρχονται από την πλειοψηφούσα παράταξη, γιατί ο προϋπολογισμός της Αλλουγής
η κατάρτιση του προϋπολογισμού τους προβλημάτισε πάρα πολύ. Αντιμετώπισαν λοιπόν την κατάρτιση του προϋπολογισμού με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, έχοντας όντως στόχευση στη κοινωνική αλληλεγγύη μέσω του νομικού προσώπου μπορεί ο Δήμος να προσφέρει στους δημότες, στις ευάλωτες ομάδες, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν έχει άλλη δομή ή αν θέλετε δεν έχει υπηρεσία ή άλλη διεύθυνση που να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και βέβαια να τους ευχαριστήσω και για τους προβληματισμούς που είχαμε σε όλη αυτή την κατάρτιση. Επίσης να πω το εξής, έτσι υπενθυμίζοντας, ότι το 2014 ο προϋπολογισμός ήταν στις τάξεις των 906.762,30 ισοσχεδισμένος, με αποθεματικό από τη στιγμή της ψήφισής του 7.500 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι όλη η κατάρτιση του προϋπολογισμού βασίστηκε στα έσοδα και με βάση αυτά έγιναν τα έξοδα και η κατάρτιση. Οι οποίες, αναλαμβάνοντας το ρίσκο βέβαια, γιατί αυτό σημαίνει προϋπολογισμός, φρόντισαν να τοποθετηθούν στα κατάλληλα σημεία, έτσι έστω το νομικό πρόσωπο να έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί και να έχει και ευελιξία. Μέσα από αυτό λοιπόν το νομικό πρόσωπο, όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή, παράγεται ένα έργο που έχει να κάνει με ό,τι η συγχώνευσή του επέβαλε, με την κοινωνική πολιτική, με το κομμάτι της προσχολικής αγωγής, με το κομμάτι των ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, τα ΚΑΠΗ, το Λαογραφικό Μουσείο Νεοχωρίου και βέβαια τον πολιτισμό, δεδομένου ότι στο νομικό πρόσωπο συμμονεύτηκε και το πνευματικό κέντρο. Χρόνια τώρα ο Δήμος ή οι Δήμοι κινιόταν σε αυτό το επίπεδο. Ένα κομμάτι του πολιτισμού που είχαν οι Δήμοι και αν παρατηρήσατε και αν προσέξατε, έτσι ακριβώς κινηθήκαμε. Το 2014 από το Δήμο πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις παράδοσης και εθνοτοπίας, δηλαδή 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, ο Άγιος Δονάτος και το κομμάτι των Νεωτών Σουλίου και από το νομικό πρόσωπο τα υπόλοιπα. Και σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, ένα πράγμα το οποίο έχουμε καταφέρει ως Δήμος και όπως είπε και ο κ. Σακαρέλης, τα καλά πρέπει να λέγονται, να κάνουμε συμμετοχική τη δραστηριότητα στο Δήμο. Στο κομμάτι αυτό να ευχαριστήσω τους εθελοντές όλους που στηρίζουμε τις δράσεις του νομικού προσώπου, γιατί ακριβώς αναφέρονται σε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως ακόμα και το γεγονός ότι οι δηλώσεις που έγιναν τα Χριστούγεννα και κράτησαν ζωντανή την πόλη και τα χωριά μας, έγιναν με πάρα πολύ λίγα χρήματα και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τους εθελοντές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το μήνυμα περνάει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου. Επίσης να πω το γεγονός ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, οφείλεται στο γεγονός ότι καταφέραμε με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια, τα χρήματα τα οποία βρήκαμε όταν συγχωνεύτηκαν οι Δήμοι από το Πρεφορμητιακό της Παραμυθιάς και το Αρχαίοντα, γιατί από εκεί ήταν τα χρήματα που υπήρχαν, νομίζω δεν ήταν 850, ήταν 650, σε κάθε περίπτωση υπήρχαν χρήματα, με τα οποία λειτουργήσε το νομικό πρόσωπο χωρίς να υπάρχει τροφία για τα πρώτα δύο χρόνια. Με την προσπάθεια που έγινε, ενταχθήκαμε σε προγράμματα που μας δίνουν ένα πολύ σημαντικό και ικανοποιητικό ποσό, έτσι ώστε, όπως είπε και ο κύριος Δημητρίου, και νομίζω ακούστηκε και προηγουμένως, να λειτουργούν οι δομές χωρίς τροφία, όταν στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους Δήμους της χώρας, το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 30 ευρώ το μήνα για κάθε παιδάκι το οποίο πηγαίνει στους παιδικούς σταθμούς. Επίσης, αυτό το σημείο, αν δεν το ξέρουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η Πρεφορμητιακή Σταθμή, έμεσα, όπως κάνατε παλιά, αλλά έτσι και τώρα, συντίζουν και κάποιους άπορους συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν σημαντικό πρόβλημα. Καλό θα ήταν να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη, παρόλα αυτά γίνεται με πολύ διακριτικότητα και χωρίς πολλές φανφάρες. Επίσης, να πω στον
φίλου μου τον Άρη, ότι δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται κάποιες στιγμές, ακόμα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εθελοντικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους τις δομές, όταν υπάρχει κενό ανάμεσα στις συμβάσεις. Δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου. Όμως αυτό το καθεστώς θα πρέπει εμείς να καταφέρουμε να το αξιοποιήσουμε. Και βέβαια, φίλε μου, άρεσε πληροφορώ ότι από το μηδέν το να μπορέσει κάποιος άνθρωπος στις σημερινές συνθήκες να δουλέψει 5, 8 μήνες, 11 μήνες με τα προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ αυξημένος, χαίρομαι πάρα πολύ πιο αυξημένος. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ένας μικρός δήμος από το δικό μας να έχει αυτό τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται ασύστολα έξοδα προς κάθε κατεύθυνση. Εξάλλου, οτιδήποτε ανάγκη και να υπάρξει, υπάρχει η δυνατότητα της αναμόρφωσης και της άποψης της διαφορετικής, γιατί κάποιος από όλους εμάς μπορεί κάποια χρονική στιγμή να έχει μια πάρα πολύ καλή ιδέα και χαίρομαι γι' αυτό και για τις μελέτες και όλα, και να το εντάξουμε κάτω από τον προϋπολογισμό. Το αν είναι 50 ή 30 το θέμα των ανοιχτικών εισφορών θα φανεί. Σε όλα γίνεται πολύ καλός έλεγχος και βέβαια όσοι θέλουν να μάθουν, μαθαίνουν. Ταυτόχρονα υπάρχουν εκπρόσωποι των παρατάξεων στα όργανα. Άρα καλό θα είναι και οι εκπρόσωποι να ενημερώνουν και τη συμπολίτευση αυτή που είναι στο νομικό πρόσωπο και την αντιπολίτευση αυτή που είναι στο νομικό πρόσωπο, έτσι ώστε να μην επικαλούμαστε άγρια. Γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία με τον όρο της άγριας. Όποιος θέλει να μάθει, μπορεί να μάθει. Εξάλλου, υπάρχουν συνάδελφοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ειλικρινά, σαν Δήμα, το μικρονοπεί ιδιαίτερα, που φροντίζουν και από τις υπηρεσίες και από τους συναδέλφους που κατέβουν τις δικές διαδεθέσεις να ενημερωθούν. Αν τόσο πολύ ενοχλούν οι εκδηλώσεις του Δήμου, αυτές που γίνονται και όπως γίνονται, είναι σαφή η θέση και δεν χρειάζεται να αντιληφθεί. Όμως παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι όντως μέσα από τα προγράμματά μας πρέπει να περνάμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι οι δημότες μας θα έχουν ανάγκη αυτά, ότι με αυτές τις εκδηλώσεις χαίρονται και τα παιδιά μας και εμείς και βέβαια κινείται και η αγορά που το έχει ανάγκη. Εξάλλου πάει το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου και των άλλων συλλόγων είναι να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες, γιατί όποτε γίνονται τέτοιες δραστηριότητες γεμίζει ο κόσμο και η πόλη, αλλιώς θα ήταν εντελώς νεκρή. Θα μιλήσω λέγοντας το εξής. Το αν θα γίνει συγκόμευση της κοινοφελούς, της αλλογής και του Δήμου, είναι κάτι το οποίο εμείς το είχαμε αναφέρει εδώ, είναι κάτι το οποίο το μελετάμε. Να υπενθυμίσω απλά ότι αν δεν υπήρχε η κοινοφελής σε εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αποσχολήσει τα δύο άτομα που αποσχολήσαμε το πρόγραμμα 65, με έναν οδηγό που πήραμε στην κοινοφελή, και ο οποίος προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο. Δεν θα μπορούσαμε εκείνη τη χρονική στιγμή να κάνουμε κρίση των προγραμμάτων ανέα. Και βέβαια, μελετάμε με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τι είναι προς το συμφέρον των Δημοτών και του Δήμου. Πιστεύω λοιπόν, Πρόεδρε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Και όχι να λέμε ότι αυξήσαμε τις δαπάνες και άρα λοιπόν δεν ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Θεωρούσαμε ότι είναι πολύ θετικό και προς την καλή κατεύθυνση να υπάρχει μια αύξηση. Όταν σε όλα υπάρχει πρόβλημα. Και οι παιδικοί λειτουργούν άψογα και τα καπί προσπαθούμε και με τις μετατάξεις να τα λειτουργήσουμε καλύτερα. Και ό,τι καλό υπάρχει ως ιδέα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι άποψη το παρόν στα διοικητικά συμβούλια των προσώπων. Μπορείτε να είστε από σπίτι, όταν κάνατε το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα μπορούσε να είχατε μια εκπληκτική ιδέα, η οποία να περνούσε και έτσι να προσφέραμε περισσότερα. Και πιθανόν να δίναμε περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα από αυτό που έχει αυτός ο προϋπολογισμός. Ο ρόλος του είναι συγκεκριμένος και σαφής. Και αυτό το ρόλο, με αυτόν τον προϋπολογισμό, το νομικό πρόσωπο μπορεί να τον επιτελέσει. Και όπως είπαμε, εδώ είμαστε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις αλλαγές και τις αποποιήσεις, εφόσον κάτι άλλο πολύ ωραίο, πολύ αναπτυξιακό και ακόμα πιο κοινωνικό για το πρόσωπο που βοηθάει το Δήμο.
Μερικές φορές κακώς επαναλαμβανόμαστε, αλλά αναγκαζόμαστε. Το έχω πει πολλές φορές. Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων δεν είναι να κάτσουμε κάτω και να κάνουμε ένα πρόγραμμα, έναν προϋπολογισμό και όλοι για να το φέρουμε και να δούμε να η άποψή μας. Άμα ήταν αυτό, θα είχαμε εκλεγεί πρώτοι, θα ήμασταν στην εξουσία και θα κατεβάζαμε εμείς την πρόταση και τότε θα βλέπαμε τι θα έγινε στα χώρα και οι υπόλοιποι σύμβουλοι που έχουν εδώ. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς οφείλουμε αυτό που βλέπουμε να εστιάζουμε κάποια πράγματα και να τοποθετούμαστε. Και δεν είμαστε να τα λέμε όλα. Δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Γιατί εγώ τώρα αναγκάζομαι να πω το εξής. Και θέλω αυτό το θέμα να το διευκρινίσουμε ενέργεια. Το έχει πει πολλές φορές στην Δήμαρχη. Τι έκανες, Δήμαρχε, ως αλλαγή και δεν πληρώνουμε τροφία στους παιδικούς πρεσταθμούς. Απολύτως τίποτα. Το 2010 οι Βρεφονιπιακοί Παρανθιάς ως νομικό πρόσωπο άφησαν 750.000 ευρώ. Και εσύ κύριε οικονομολόγε, φίλε μου Γκόλε, να διαβάζεις εδώ τον απολογισμό. 540.000 είχαν έσοδα, 740.000 είχε έσοδα. Το 2011 και το 2012 ο Δήμος ως όφιλε δεν απόδωσε στην αλλαγή το ποσό που όφιλε να το αποδώσει ως τακτική επιχορήγηση. Γιατί είχε 700-800.000 ευρώ. Τα παιδιά θα τρώγαν ακόμη και το σήμερα και το 2020 θα έχουν τα τροφεία. Τα λεφτά που παίρνουμε από την ΕΑΝΑ δεν είναι για να πληρώσουμε τροφεία των παιδιών. Είναι για να κάνουμε εκδηλώσεις παιδιά τα οποία δικαιολογούνται λόγω φορολογικής εισοδήματος του μητέρες, γονείς, για να κάνουν χορό, γλώσσα, παλέτο, οτιδήποτε έξω από τους Βρεφονιπιακούς. Όχι έξω από τους Βρεφονιπιακούς. Στην Σέλερη, στον Ξηρόπουλο, στην Παραθιά. Αυτό το πράγμα το παραμύθι πρέπει να σταματήσει. Δίνα. Λοιπόν, Έχει υποχρέωση. Κάτι να λέω, όμως έχουν υποχρέωση και μισό. Όταν ακούω κάποια πράγματα τα οποία χτυπάνε άσχημα στο αυτή και σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν. Τώρα, για να πούμε τι είπαν εμείς με λίγα λόγια. Κάτι που δεν το ξέρουν οι 25 περίπου σύμβουλοι από αυτούς που είναι εδώ μέσα. Όταν κόβει ένταλμα η αλλαγή για ανάθεση έργου, όταν κόβει ένταλμα, το ένταλμα δεν πάει στον επίτροπο, φίλοι συνάδελφοι. Έρχεται στην ταμιακή υπηρεσία, του δίνουν και πληρώνει. Αυτό είναι μια ευκολία για την αλλαγή. Και πολύ καλά κάνει και πολύ καλά κάνει και όλα τα νομικά πρόσωπα που ήταν όλα τα χρόνια πριν. Αν κάνουν κάτι κακώς, κρίνονται ή ενέχονται. Και τι πρόταση κάνουμε εγώ, εμείς μάλλον αυτό εγώ, πρόεδρε, συγγνώμη, λέμε το εξής, είδαμε τον υπολογισμό. Και απορώ γιατί ο φίλος μου, ο Λόγος, δεν τον είδε. 540.000 ήταν λόγω του απολογισμού που βλέπει ο πολιτισμός και τους έγινε να διαβάζει. 540.000 ήταν τα έξοδα και 740.000 τα έσοδα. Και τώρα πάμε σε έναν πολιτισμό ενός εκατομμύρια 100.000. Εμάς αυτό μας κάνει απορία. Και όταν δεν μας απαντάτε τα 100.000 που βάζετε για ορίς του χρόνου, για οτιδήποτε είναι αυτό, δεν μπορεί να μας το αιτιολογήσετε και δεν είναι όπως είπε η Δήμαρχος που πέρασε σόφρας αυτό. Οι εισφορές, δεν μιλήσαμε για εισφορές. 50.000 για ορίς του χρόνου στην Ρωσία και 30.000 εισφορές. 80.000. Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε τόσο πολύ εύκολα εμείς. Εμείς αυτό είναι να ελέγξουμε. Δεν ελέγχεστε, δεν επιταλείστε διότι τα βάλατε για να τα φάνε κάτι. Δεν είπαμε τι κάνουμε. Ποτέ δεν υπόθηκε. Σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Ποτέ δεν έκανε δραστηριότητα για κακή διοίκηση. Υποστέλεσης μη χρηστή διοίκηση. Έτσι, αυτή τη στιγμή εμείς οφείλουμε να ελέγξουμε αυτό από αυτά που μας δίνεται. Τι να πούμε δηλαδή για τις προμήθειες, το λέτε συνεχώς, την κοινοφελή, το κοινωνικό πρωτοπολείο. Γιατί δηλαδή, ποιος μας απαγόρευσε να βγάσουμε στον προϋπολογισμό του Δήμου 50.000 και να πάμε να αγοράσουμε κρέατα, μακαρόνια
αν δεν υπάρχουν καλοί πολίτες σήμερα να μας τα δώσουν και να τα πάρουμε και να τα πάρουμε στο κρατοπολείο. Μας απαγορεύει κανένα δήμαρχο. Όχι δήμαρχο. Αν λέτε ναι όποτε θέλετε, όταν τώρα κάνουμε προμήθειες. Μας ελέγχει ο επίτροπος, εάν τα συνεργείτες πήρα το σύνδεσμο 120 παιδιά του τηλεφωνικού, μας το ελέγχει αυτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί αν θέλουμε να λέμε μερικά πράγματα, εγώ δεν είπα να πάει να παρατηρήσουμε. Γιατί εδώ που το κάνουμε, το λέμε πολύ καλά που το κάνουμε. Που ταΐζουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν διακόσμους. Δηλαδή το λέμε, ζητάμε να λέμε τον επίτροπο εμείς. Γιώτα κόβει το λέμε με τον κύπησή του, που λέει γιατί πήρα τα πάντα. Όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ κολλάω σ' αυτά. Μην λέμε συνεχώς. Πολύ καλή επιχορή στο 340.000 δήμαρχοι που πήραμε εδώ και 3 χρόνια για τα παιδιά. Και να καταναλωθούν οι δυο. Να καταναλωθούν. Εκεί να καταναλωθούν. Δεν έχουν τα λεφτά αυτά, δεν πάνε για το προφίλ των παιδιών. Δόξα τω Θεώ, ο Δήμος ο δικός μας τόσα χρόνια είχε λεφτά και μπορεί να τα δώσει αν χρειαστεί για τα επόμενα 4-5 χρόνια, όσο ξέρω εμείς τώρα. Θα πάμε στους δημούς που είχαμε. Να, για να μην πληρώνω το φύλλο. Δεν οφείλεται ότι η καλή χρήση της αλλαγής στην αλλαγή δεν έχει κάνει τίποτα. Βρήκε ένα προφορμητικό σταθμό με τα χαρίσει προφορμητικό όμω. 190.000 ευρώ μα στέλνει το κράτο για την ισοδοσία του. 190.000 μα την στέλνει. 320.000 είναι η ισοδοσία και τα υπόλοιπα είναι οι προμήθειες που κάνουμε εμεί για την καταφαγητά του και για το καπί. Αυτή είναι όλο αυτό που λειτουργεί. Τώρα τα υπόλοιπα που εσείς καταφέρατε πολύ καλά και μπράβο σας για τα όλα τα υπόλοιπα είναι άλλο κομμάτι. Μην τα επιλέγουμε συνεχώς όλα να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι κάνει εδώ πέρα. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ δεν ήθελα να προηγηθεί η δημοσιογραφία, γιατί προσωπικά σε μένα, εγώ είπα πρώτον ότι υπάρχει σωστή διαχείριση. Υπήρχε και υπάρχει σωστή διαχείριση. Ότι είμαι αντίθετο στη συμφώνευση και ότι τα δείγματα γραφής και τα σύμφωνα. Και μια που παίρνω σαν το πρώτο, και συγχαρητήρια στην κυρία στην αναλογή και τις προσπάθειες που κάνει, είναι πολύ καλά. Τώρα, ο κ. Μπέρος λέει ότι δεν διάβασε τον υπολογισμό. Κάνει μεγάλο λάθος. Ξέρω ότι διαβάζει τον προπολογισμό. Ο κ. Μπέρμαν, βέβαια, αυτή τη στιγμή μιλάει όχι γιατί έχει διαβάσει τον προπολογισμό, γιατί έχει και 12 χρόνια θητεία και έχει την άνεση να τα λέει τα πράγματα όπως θέλει. Έτσι. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί ο κ. Μπέρμαν. Απορώ με τον κύριο Βόλο που επικαλέστηκε τον απολογισμό, είπα εγώ. Τώρα επειδή γι' αυτό λέω ότι με πει να πούμε. Γι' αυτό το λόγο μου έκανε πολύ. Επειδή τον είδε τον απολογισμό και γιατί αφού τον είδε πώς είναι τα. Και γι' αυτό είπα και τον 540.000 έξοδα, 740.000 έξοδα που είπα ότι αν τον είδε τον απολογισμό. Αυτό γράφει. Εγώ δεν έκανε. Ευχαριστούμε κύριε Ρόλο, παρακαλώ. Κύριε Πέλος. Κύριε Δήμαρχε. Για να μην λέτε πράγματα ανυπόστοτα. Δήμαρχε Παρατήρηση, αν έχω πει κάτι ανυπόστοτο, σε παρακαλώ. Κύριε Μπέλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις. Δεν ξέρω αν διορθώνονται ή όχι, αλλά μ' αρέσουν. Καταρχάς, τα προγράμματα είναι δύο. Αν όποιος δεν το έχει καταλάβει, καλό είναι. Δεν είναι αν κατάλαβα από αυτά που λέγατε, κύριε Μπέλιο, δεν ξέρετε. Γιατί υπάρχουν δύο προγράμματα στα οποία είναι το νομικό πρόσωπο αλλογή. Το ένα είναι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και το άλλο είναι το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που μέσα από αυτό πληρώνουν για όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Ακόμα και εργοδοτικές συμφωνίες των μονίμων υπαλλήλων. Πληρώνουμε τα τροφεία, είναι επιλέξιμες δαπάνες και πληρώνουμε ό,τι γίνεται στους παιδικούς σταθμούς. Είναι δύο τα πρόγραμμα. Δεν είναι ένα.
δεν είναι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης μόνο. Είναι και το πρόγραμμα εναρμόνισης. Υπάρχουν δηλαδή μητέρες οι οποίες δεν έχουν παιδιά στους παιδικούς και αυτές επιλέγονται στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Υπάρχουν μητέρες που τα εργασιακά τους ή το ότι είναι άνεργες και τα φορολογικά τους δεδομένα τους επιτρέπουν να είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Διευκρίνηση νούμερο 1. Διευκρίνηση νούμερο 2 είναι ότι τα 350 λοιπόν χιλιάδια που πήραμε από το 12 και μετά προφανώς δεν χρειάζονται στο Δήμο. Εντάξει, εμείς θα συνεχίζουμε να τα παίρνουμε και ας λέτε ότι δεν χρειάζεται γιατί μπορούμε να τα συντηρήσουμε μόνοι μας. Και το τρίτο είναι ότι η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, μάλλον και τέταρτη διευκρίνηση, η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών επίσημα μπόρεσε να μπει στον προϋπολογισμό του Δήμου, όχι γιατί μόνο είναι ο πρόεδρος ο Νίκος ο Θανασίου καλός, αλλά γιατί τώρα το επέτρεψαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μέχρι πρώτος δεν μπορούσαμε να το βάλουμε. Και το τέταρτο είναι ότι τα εντάλματα του νομικού προσώπου που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ πηγαίνουν στον Επίτροπο ό,τι ακριβώς γίνεται και στο Δήμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, πρόεδρε, θα μείνω σε δύο σημεία που μίλησε η κυρία Τίμακο πριν λίγο. Και τότε σε δύο σημεία, γιατί κάποια πράγματα πιστεύω ότι έχουν ονοματεπώνυμο και πρέπει να τα λέμε ανοιχτά. Είπε ότι η αντιπολίτευση έχει στις επιτροπές αντιπροσώπους οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται, να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους και να κάνουν προτάσεις. Δήμαρχε, εμείς εκτός από το συγκεκριμένο ρόλο που έχουμε να ελέγχουμε αλλά και να αναδεικνύουμε, σε αυτό που και ο κύριος Μπέλος, ξέρετε ένα πράγμα, και αν δεν το ξέρετε, καλό θα είναι να ρωτήσετε τους ανθρώπους σας που είναι στις επιτροπές, ότι και ενημερωνόμαστε καλά και προτάσεις κάνουμε. Δήμαρχε, εκτός αν δεν έχουμε στα αυτιά σας, να τις κάνουμε έγγραφες και συστημένες από τον ανάπτυξη σε εσάς, αλλά κυρίως αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Όσον αφορά την ενημέρωση, εδώ είχαμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα και μας αποσχόλησε πριν λίγο οι 80.000 που επαγγελματίζουν. Εδώ δεν μπορέσατε σήμερα εσείς να μας δικαιολογήσετε πώς είναι 80.000 ευρώ αυτά τα λεφτά. Εγώ την ενημέρωση να έκανα. Και ένα τελευταίο. Όσον αφορά τις προτάσεις, Δήμαρχε, αν θυμάστε πριν λίγο στον προϋπολογισμό, πριν λίγες μέρες, το είπα και πριν, κάναμε 10 προτάσεις. Εγώ έκανα 8 συγκεκριμένα. Μία από αυτές ήταν η μείωση των δαπανών. Δεν μπορώ σήμερα να είμαστε σε αυτό το σημείο για να βλέπουμε αυτές τις μέρες δαπάνες για να ψηφίσουμε προϋπολογισμό και εκτός των άλλων. Να είστε λοιπόν πιο προσεκτικοί όταν αναφέρεστε και να μην μιλάτε αόριστα γιατί το αόριστο έχει ονοματεπώνυμο. Επαναλαμβάνω. Στη εισαγωγικά πρόσωπα δεν υπάρχει άποψη από κάποια παράταση. Δύο, ήταν τη δικιά μας παράταση. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι. Αν θέλετε να πείτε κάτι, έρθετε μετά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωκάδη. Εκπρόσωποι του νομικού προσώπου του αντιπολίτευση είναι ο κύριο Ζωκάδη και η κυρία Ντόφου. Νομίζω ότι είναι επίσημο, το ξέρουν οι πάντες. Δεν χρειάζεται ούτε ποτέ κρύφτηκε, δεν υπονομάμαι. Οι μορφές που ρίχνουν όμως θα πρέπει να βάλουν πιο λεπτά. Γιατί η μορφή, συγγνώμη πρέπει να μην το στοιχείσω άλλο, μορφή για προτάσεις και ενημερώσεις, όχι. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ. Κύριε Μέλλον, παρακαλώ. Ο τελευταίος κουριτής είναι η κυρία Σιμίλη, παρακαλώ. Επιβάλλεται να διευθυνήσω δύο πραγματάκια. Βέβαια, πολλές φορές έχω πει σε αυτό το θέμα μέσα. Αλλά για άλλη μια φορά θα πω. Να μην τους αποκαλέσω όπως την παροιμία. Ο Τσιγκάνος λέει αν δεν επενέψει το σπίτι πέφτει και το φλαγόνι. Και εδώ μέσα επειδή ακούμε κατά κόρο όλο ενιεξές και καμώματα, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να στηρίζεται στον εθελοντισμό των εργαζομένων. Εσείς θέλετε να κάνετε καθεστώς τη φτώχεια. Εγώ το καταλαβαίνω. Το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό. Και καλά θα ήταν να ήταν και ταξικό από την κατάσταση. Γιατί αν είχε και αυτό το στοιχείο που είναι απαραίτητο, τότε σίγουρα θα ήσασταν μαζί μου. Αλλά έχετε τα δύο τα στοιχεία
το πολιτικό και το ιδεολογικό που ταυτίζεται με την πολιτική της μεγαλολογοδοσίας και εφαρμόζεται αυτή την πολιτική. Το να διαχειριστούμε και να μοιράσουμε τη φτώχεια. Εγώ γι' αυτό είπα δεν μπορώ να συμφωνήσω στην φιλοσοφία αυτή και είμαι απέναντι σας πάντα. Και πάντα να έχετε υπόψη σας, επειδή πιο πολύ είστε μικρότερα από μένα, όσο θα υπάρχει ζωή, θα υπάρχουν δύο τάξεις και δύο ιδεολογίες. Και αυτές θα είναι μόνιμα σε σύγκρουση και σε πόλεμο. Που έχει αντίμονο σε αυτή την τάξη που η ελληνικά θα δεχτεί τη μύτα της. Που έχει αντίμονο της. Εγώ σαν εργαζόμενος και σαν κομμουνιστής σας τα λέω αυτά τα πράγματα να τα έχετε υπόψη σας, επειδή η ζωή δεν σταματάει ούτε σε εμάς, ούτε σε κάποιους άλλους που πέρασαν και φύγανε από τούτη ζωή, ούτε και για τους επόμενους. Αυτή που παρακαταθεί την ιδεολογική και την ταξική που παρακαταθεί που μιλάω συνέχεια εδώ μέσα, θα πρέπει να την αφήσουμε για τις επόμενες γενιές. Και εμείς έχουμε χρέος, ανεξάρτητα αν προσωρινά κατάφερε το σύστημα αρκετούς εργαζόμενους να τους εγελάσει, να τους τρομοκρατήσει και να τους υποτάξει στην πολιτική της και στα συμφέροντά της. Κάποτε η σύγκρουση αυτή θα είναι απόφευκτη. Δεν μπορεί η κοινωνία με τις ευχές μας, δεν μπορεί οι εργαζόμενοι με τις ευχές αυτών που την οδήγησαν στη φτώχεια και στη μιζέρια και στην ανεργία να πολεμηθεί σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό διευκρινίζω πολλές φορές εδώ μέσα ότι δεν είναι ζωή, δεν είναι αξιοπρέπεια τα δίμηνα, τα πεντάμηνα και τα οκτάμηνα. Δεν είναι προβλήματα της κοινωνίας και όταν εμείς συμμοντάρουμε αυτή την πολιτική θέλουμε μια κοινωνία και εργαζόμενους υποτακτικούς στον εταιρωτισμό και στη φτώχεια. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σε λύση με αυτή την πολιτική και με αυτή την νοοτροπία μας. Πιστεύω ότι επειδή είμαστε πολύ λίγο όλοι εδώ μέσα εργαζόμενοι, έχουμε χρέος και απέναντι στους εαυτούς μας και απέναντι στα παιδιά μας και απέναντι γενικότερα στην κοινωνία. Αυτό ήταν να διευκρινίσω ο Πρόεδρε. Και πιστεύω να είναι ακατανοητός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Εισηγήτρια, παρακαλώ πολύ. Θέλω να πω ότι με ευχαριστήσετε πάρα πολλά, κύριε Δήμαρχος. Θέλω να σας πω επίσης ότι ασχοληθήκαμε μάλλον σαν Διοικητικό Συμβούλιο πάρα πολύ με τον προϋπολογισμό της αγωγής. Η αλήθεια είναι ότι δεν επέμενα τόσο πολύ στις μισθοδοσίες, γιατί φαντάστηκα ότι εκεί πέρα δεν θα υπήρχε πρόβλημα, αφού υπάρχει αυτή η δουλειά κάνουν χρόνια. Δεν μου διέφυγε αυτό το ποσό. Θα το διευκρινίσω και άμεσα θα το εξηγήσω. Από εκεί και πέρα, να σας απαντήσω κύριε Σεκαρή, εγώ η εικόνα που έχω είναι ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται από το νομικό πρόσωπο. Όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και απόδειξε ότι όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων έγιναν από το νομικό πρόσωπο. Μάλιστα, είναι μια προσπάθεια να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τα έξοδα. Ο κ. Ζωρτάρης, που είναι στην Ολογική, που ξέρει πολύ καλά, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες μόνιμες κατασκευές ως γραμμή. Επίσης, κύριο μέλημά μα ήταν οι εκδηλώσεις αυτές να αφορούν το παιδί, να χαρούν περισσότερο από όλα τα παιδιά, χωρίς βέβαια να παραβλέπουν και τις υπόλοιπες ηλικίες που αφορούν την αγωγή. Έχουμε ήδη κάνει και κάποιες εκδηλώσεις για το ταπί. Να μην καταθώ σε αυτό. Το κύριο Μαρέντα Βάτση και η Δήμαρχος, συμφωνώ και εγώ ότι καλό θα ήταν να έχουμε μόνιμους υπαλλήλους, αλλά τη στιγμή που δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμους υπαλλήλους και μας δίνουν την δυνατότητα να πάρουμε με συμβάσεις ή ονομιστήρους, πάντα με κριτήρια ΣΕΠ, γιατί θα πρέπει να μην τους πάρουμε, να τους προσλάβουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τώρα θα έχω μπερδέψει.
Κύριε Μπέλο, έχουμε άξιση των απαντών, γιατί έχουμε προσλάβει και ένα προσωπικό, ένα μέρος δηλαδή καλύπτεται, όπως το είπατε και εσείς από αυτό. Επίσης, όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό, δεν καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να μείνει ένα ποσό ακάλυπτο και να μην μοιραστεί έτσι όπως εμείς θεωρούμε καλύτερα ότι μπορούμε να το να ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα, μπορείς αυτό να σημαίνει ότι θα δαπανηθούν όλα τα ποσά τα οποία αναφέρουμε. Προσπαθούσαμε να βάλουμε να καταλήγουμε τα ποσά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε τροποποιήσεις στη συνέχεια, ελπίζω να μην χρειαστεί. Έχουμε κάνει προσπάθειες για να τα καταλήγουμε σωστά. Τους δύο κωδικούς, ποιος μου είπα, ο κ. Ζωκάρης. Είναι δύο κωδικοί, έτσι ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι υπάρχει στο μηχανοκρατικό εδώ πέρα. Αφορούν, ο ένας κωδικός αφορά τις προμήθειες και ο άλλος της παραγωγικής υπηρεσιών. Μας δίνει κάποια ευελιξία αυτό και φυσικά μέσα από αυτές τα προμηθεύονται μάλλον και οι ειδικοί σταθμοί που ξέρετε πολύ καλά που χρειάζονται αυτοσυμμένα υλικά για να κάνουν τη δουλειά τους. Όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, περίμενα και εγώ μεγαλύτερη τοποθέτηση. Δηλαδή μετά από μεγάλη δική μου προσπάθεια τοποθετηθήκατε σε κάποια από τα θέματα που είναι στον προϋπολογισμό, εγώ και οι υπόλοιποι στο Διοικητικό Συμβούλιο νομίζω έχουμε δείξει την πρόθεσή μας να ακούσουμε προτάσεις και να τα συζητήσουμε πριν φτάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή κάποια θέματα, και αν πραγματικά θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε, μπορούσαμε ήδη να τα έχουμε κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαστε αδικητές σε αυτό ούτως ή άλλως. Σε πάρα πολλά πράγματα με κάλυψη και οι δημοτικούς. Θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός έχει γίνει με πάρα πολύ σύνεση και προτείνω να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Περιμένει στη συζήτηση, παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά. Παρακαλώ. Εισήγηση όπω έχει η Αγγλία. Δεν ψηφίζω τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εκτό το σπέλο των δαπανών, το οποίο ω πρόεδρε και περιμένει το σπέλο. Και προλάβα, το σπέλο. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι ότι ο ορίζοντα στα όρια της Έλβειας.
Και αν λοιπόν έχουμε κάποιο νεότερο, προφανώς θα χρειαστεί να δει και αυτό στον προπολογισμό του 2014. Και φυσικά να μετρηθεί και στο 2015. Τώρα, όπως βλέπετε, έχετε όλοι μπροστά σας την εισήγηση. Υπάρχουν, όσον αφορά τον κωδικό των μεσόδων, υπάρχουν κωδικοί στους οποίους είχαμε περισσότερα κρίματα από τα αναμενόμενα, όπως επιγραμματικά και πολύ ειδικά από τα 7, 8, 10 που έχουμε, θα αναφέρω μερικά, όπως από τα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης, το ποσό των 252 ευρώ, δικαιώματα σύνδεση επανασύνδεση στο δίκτυο των 1.070 ευρώ. Επίσης, η πέμπτη δόση αποφάσεις πίσω στους φιλιάδες του δημοσίου που στους ΟΤΑ έχουν δώσει το ποσό των 30.983,48 ευρώ που αποδόθηκε τελικά στο Δήμο μας. Επίσης, το ποσό των 25.500 για επίσης πέμπτη δόση αποφάσεις πλουθήσεις στους φιλιάδες του δημοσίου προς ΟΤΑ. Παράβολα, έσοδα κόμ, τα οποία συγκεντρώνουν το ποσό των 108.339,89. Όσον αφορά το κομμάτι τώρα, κάτω πως τα έσοδα αυτά, επίσης θα πούμε ότι πρέπει να γίνουμε ένα θέμα το οποίο προέκυψε στο Δήμο, είναι ότι το 2012, με την απόφαση, με το έγγραφο 20.470/15/2012, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, είχε αποδοθεί στο Δήμο Σχολείου το ποσό των 42.500 ευρώ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, το οποίο δεν απορροφήθηκε την Τράπεζα της Ελλάδας, με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 2013 να επιστραφεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία διαφορά στα έσοδα και έξοδα, με αποτέλεσμα πλέον ο προϋπολογισμός να διαμορφώνεται στα 10.700.276,76 στον κλάδο των εσόδων και στα 10.609.232,47 στον κλάδο των εξόδων και από θεματικό κεφάλαιο 94.144,29. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί για το ποσό των 42.500 ευρώ, τα οποία από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2012 πήγαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και επιστράφηκαν λόγω μη απορρόφησης. Δεν χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα στον χρόνο που έπρεπε, με αποτέλεσμα να προκύψει αυτό το πρόβλημα. Φυσικά υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα από παράληψη κυρίως του Ταμεία του Δήμου με αποτέλεσμα να μην αποκτηθούν αυτά τα χρήματα. Και φυσικά το σημαντικό και ουσιαστικό αυτή τη στιγμή, πέρα από την απόδοση ευθυνών, το οποίο να είστε σίγουροι ότι θα γίνει, είναι ότι με ενέργειες που έγιναν, και εδώ θα ευχαριστήσω την προϊσταμένη, τις οποίες η παρουσία ήταν πολύ σημαντική και η βοήθεια, τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στον Ταμείο του Δήμου με παρέμβαση που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η διαβεβαίωση είναι αυτή, είτε θα προλάβουν να επιστρέψουν μέσα στο 2014 ή στις αρχές του 2015, οπότε το ποσό αυτό δεν θα χαθεί από το Δήμο. Παρακαλώ λοιπόν πολύ να ψηφιστεί όσο έχει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, κρατώντας τον ανοιχτό, προκειμένου να γίνουν άλλες τροποποιήσεις, εάν και εφόσον χρειαστεί, μέχρι τις 31/12 του 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέντρο. Κύριε Μέντρο, θα ήθελα να ρωτήσω πότε διαπιστώθηκε το πρόβλημα με τα 42.500 και 205 είναι από το 2012. Ποσό που δόθηκε το 2010 και τώρα είναι στο 2014. Ευχαριστούμε κύριε Ξενέρη. Κύριε Μάλλη, θα ήθελα να ρωτήσετε κάτι. Να ρωτήσετε, το ποτέ της κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι άλλο από αυτού ή αν είναι αρκετό λόγο. Λοιπόν, τα χρήματα, η ανακοίνωση για την συγκεκριμένη επιχορήγηση έγινε ελήφθη από το Δήμο στις 3 Σεπτεμβρίου του 2012.
Η ενημέρωση που έχω τώρα είναι ότι τα χρήματα επέστρεψαν στην τράπεζα της Υπουργείου Εσωτερικών τον Δεκέμβρη του 2013. Η ενημέρωση σε μένα ήρθε περίπου πριν 1,5-2 μήνες από την προϊσταμένη, ότι υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και βέβαια στάλγησαν έγγραφα προς και την προϊσταμένη και τον Ταμεία και την Τράπεζα της Ελλάδας και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί στο Δήμο δεν υπήρχε έγγραφο ότι τα χρήματα, εάν δεν τα πάρουμε το συγκεκριμένο κωδικό, θα τα πάρει πίσω το Υπουργείο. Προφανώς αυτό ισχύει όσον αφορά τις επιχορηγήσεις. Άρα λοιπόν, κύριε Σαγκαρέλη, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι η ενημέρωση έγινε πριν 2 μήνες πριν. Ευχαριστώ, κύριε Μάρτιν. Τοποθέτηση, παρακαλώ, κύριε Σαγκαρέλη. Πραγματικά, αρχίζω να προβληματίζω λίγο στην πορεία. Εύχομαι να μην βρούμε τίποτα άλλο παρόμοιο. Εύχομαι, πραγματικά. Και ελπίζω, και εγώ νομίζω ότι την ίδια έχει κυβερνήσει, να μην βρεθεί κάτι παρόμοιο και να βρισκόμαστε πάλι σε τέτοια θέση. Δηλαδή, από το 2013, τα κομμάτια δήμαρχος, τώρα, δεν λέμε ότι έχει καμία ευθύνη. Αλλά έπρεπε άφησα δηλαδή να γίνουν κάποιες ενέργειες. Και όλοι εργαζόμενοι έτσι, όλοι εργαζόμενοι είμαστε, αλλά πρέπει να πιστεύουν και εργαζόμενοι που ζουν να καταλάβουν. Γιατί για εμάς είναι συνεργάτες, αλλά πρέπει να κάνουν και αυτοί σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή, είναι σίγουρο το σαν πολιτική συμβουλή. Θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε πρόβλημά τους ή σε κάθε θετική ενέργεια, αλλά και σε κάθε παράβαση είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αντίθετοι τους και διαφορετικά θα είμαστε αντίθετοι στους ανθρώπους που μας έδωσαν το πέρα. Και είδαμε να τους υπηρετήσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Σιγκαρέλη. Κύριε Μαρέντα, παρακαλώ. Όχι. Τοποθέτηση. Κύριε Δέλο, παρακαλώ στο λόγο. Τώρα, πρώτα απ' όλα, την κατάλαβα, ισχύει η τροποποίηση εδώ, λοιπόν, και εμείς είχαμε δώσει παρόλο για το θέμα αυτό. Ισχύει η τροποποίηση για το κομμάτι που ήταν τα 2.000. Για να γνώσουμε ότι θα μας τα ζήματα ισχύει. Η τροποποίηση ισχύει από τη στιγμή που δεν έχει γίνει επίσημα. Κυρία Λιάκη. Και να έρθει το θέμα με τροποποίηση πρέπει να γίνει. Πρέπει να τροποποιηθεί λογιστικά. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι και μόνο αυτό. Δεν είναι. Λοιπόν, είπατε καλά τα μεταξόλα. Πρώτα απ' όλα το Κοινωνικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να καταλογίζει ευθύνες. Το Κοινωνικό Συμβούλιο αποφασίζει και σε μόνο οι οποίες του δεν κάνει καταλογισμό ευθυνών. Ο καταλογισμό ευθυνών ανήκει σε εσάς και στους υπόλοιπους πολιτικούς υπεστάμενους τους οποίους εσείς τους ορίζετε. Σ' όλα τα είπατε σωστά και μου δεν είπατε ότι επειδή ευτυχώς που εγώ σας ενώπησα πριν 2 μήνες και αυτός ήταν ο λόγος που μακάρι τα λεφτά να σωθούν και εκείνο που είπατε, νομίζω κατά λάθος, που εσείς δεν κάνετε λάθος στη φράση σας, είναι ότι ξανά δεν απορροφήθηκαν από τράπεζα της Ελλάδος. Τα λεφτά δεν απορροφήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Απορροφήθηκαν πολύ καλά ως χρήματα για χειροπροστασία από τον κωδικό χρημάτων που ήταν πειραμένο στο Δήμο. Η δόξα του Θεού είχαν πάντα λεφτά και ενώ υπήρχε μια απόφαση και επιταγές στα χέρια κάποιων ανθρώπων για να κόψουν την προστασία των δρόμων, δεν ξέρω τι, και να πληρωθεί μέσω του τράπεζα της Ελλάδος ο δικαιούχος, ο άνθρωπος ο οποίος αναλάβει μια υπηρεσία, αυτό διέφυγε. Διέφυγε είτε την ταμεία, αλλά διέφυγε όμως και του πολιτικού του προϊστάμενου που τότε είχε να ήταν ο κ. Βαγκούρης και προφανώς και σε εσάς δήμαρχε που ήσαν ο ανέκδοτος πολιτικός προϊστάμενος. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Και ξαναλέω πάλι, βεβαίως και εγώ ξέρω ότι υπάρχει ξανά και εγώ το 2013 που το εντόπισα, μίλησα στην προϊσταμένη, δεν μίλησε σε εσάς. Της είπα το γνώριζε, το εντόπισε, υλοποίησε τις υπηρεσίες
Και παρόλο που σκοπεί το 13, δεν κάναν καμία ενέργεια. Και το 14 πόδινα του πριν δύο μήνες, στην οικονομική υπηρεσία, τους είπα ότι τι γίνεται με λεφτά αυτά. Γιατί αν θα βρουν, τότε θα κάνω θέμα. Και ευτυχώς τώρα ειδοποιούμαστε ότι σώθηκε. Τους είπα και το ζητούμε να σωθούν. Αλλά όμως δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχουν ευθύνες και να μην αποδίδονται. Αν υπάρχουν ευθύνες, δεν είμαστε πιο που υπάρχουν, θα πρέπει να αποδοθούν. Και αυτό είναι υποχρέωση δυστυχώς ή ευτυχώς δικιά σας. Δεν είναι δικιά μας. Όχι δικιά μας εννοώ των αυτών που τοποθετούνται, ενώ και των συναδέλφων απέναντι. Είναι στην παραδοσιακή σα κάθε του κύριου Γόγκ, των Δήμων Οικονομικών, του κύριου Μούτσου, του κύριου Κουσταρά και του κύριου Φράγκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επειδή έχουμε συμβάντα, για να μην το αφορατιάσω το πρόβλημα, και δεν είναι το μοναδικό συμβάν αυτό, έχουμε κι άλλα, και επειδή όμως μιλάμε για αυτό για να μην το ανοίξουμε το άλλο, καλά θα είναι κάποια στιγμή και εσείς, και επειδή τώρα δεν είναι η πρώτη, η δεύτερη πολιτική σας υποψηφιότητα, και λέω ότι έχετε γευτεί την χαρά της πρώτης νίκης και της δεύτερης, καλά κάποια στιγμή να σταματήσουμε αυτό το πολύ το γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε. Και γνωρίζετε ότι εκεί που υπάρχουν ευθύνες να αρχίζουν να αποδίδουν. Αυτή είναι η τοποθέτηση δική μου και ξέρετε πολύ καλά τώρα ότι έχουμε την καρδιά συζήτηση σε αυτό το θέμα. Δεν θέλησα την προηγούμενη φορά, αλλά το λέω ευθασώς ότι η ευθύνη υπάρχει και στον αντιδήμαρχο των οικονομικών που ήταν τότε και συνεχίζει τον κύριο Μαμούρης και στον υπεύθυνο ταμεία ο οποίος υποχρεωμένος κάθε μήνα να κλείνει. Γιατί τώρα ξέρετε τι δεν είπατε εσείς. Να σας πω εγώ που δεν το ξέρω καλή. Ότι αυτή τη στιγμή και το 13 αυτό το ποσό δήμαρχε είναι γραμμένο στο χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου. Δηλαδή, εγγράφουμε τις δύο χρόνια τώρα και τους φόβους με κοιτάει, που ξέρετε και από την οικονομικά, όσο εγγράφουμε τις δύο-τρία χρόνια και έχουμε χρηματικά υπόλοιπα, όταν έπρεπε να τα είχαμε κλείσει, γιατί τα χρήματα μας είχαν πάρει και εμείς δεν τα ξοδέψαμε κιόλας και εμείς τα γράφουμε και χαιρόμαστε και έχουμε χρηματικά υπόλοιπα στην τράπεζα. Και τα λεφτά είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μα κάνει να μην. Δεν υπάρχει άσχημα να έρθει να έρθει. Αλλά έρθει να έρθει. Εγώ κλείνω την παρατήρηση ότι εκεί που υπάρχουν ευθύνες, να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος που βοηθεί, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Εμείς είμαστε εκλεγμένοι, είμαστε αιρετοί. Είναι αδύνατο σε κάθε σημείο εργασίας, σε κάθε υπηρεσία εργασίας, σε κάθε υπάλληλο να γνωρίζουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις του υπαλλήλου ή όχι. Ένας από τα ζωτήματα. Δεύτερον, η οικονομική υπηρεσία έχει προϊσταμένη. Ο ταμεία, η προϊσταμένη, αν ευθύνεται ο ταμείας, η προϊσταμένη θα ζητήσει ευθύνες από τον ταμεία. Εγώ αν ήμουν αρμόδιος ο Δήμος, ο κ. Μαμούρης δεν είναι εδώ, θα ζητούσε ευθύνες από την προϊσταμένη και όχι από τον ταμείο. Και παρακάτω. Και τέλος πάντων, ας το ξεχωρίσουμε λίγο αυτό, γιατί συνήθως θα μπερδευτούμε στο τέλος. Θα καταλάβουμε τι είμαστε. Είμαστε κλεισμένοι ή είμαστε υπάλληλοι. Και κάτι τελευταίο. Από ό,τι φαίνεται, τα χρήματα έχουν διασωθεί. Ας ρίξουμε και λίγο λάδι στο νερό που δεν είναι κρασί το νερό. Πώς το λένε, νερό και κρασί. Δεν
έρχεται και ο άλλος από την Τράπεζα Ελλάδος και μου απαντήσουν ότι υπάρχει και σχετικό έργο. Με ημερομηνία κλπ. Ψάχνοντας το πρωτόκολλο του Δήμου, δεν ήταν το πολιτικό έγγραφο, ψάχνοντας όλο το γραφείο, βρέθηκε στο τραπέζι της ταμιακής υπηρεσίας κάτω από το πληκτρολόγιο. Το πήρα, το έδωσα στο τότε ταμείο, ο οποίος είχε παραλάβει βέβαια από την προηγούμενη ταμία, η οποία έλειπε με άδεια κίνηση. Προφανώς δεν άκουσε καμία σημασία, τον τέχνα τα λεφτά να παραμένουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όταν το εντοπίσαμε, κόπηκε το γραμμάτιο ύσπραξης και μπήκαν σε αρέσκοπο στο ταμείο του Δήμου. Με σκοπό να γίνουν όλες οι πληρωμές που αφορούσαν δράσεις και προστασία. Λυπάμαι που θα αναφέρω βέβαια κάτι το οποίο δυστυχώς το ξέρει ο πολίτης. Και βέβαια όσοι είχαν στο Συμβούλιο αυτό να ήταν και πριν. Τη σχέση για μια τριετία μεταξύ της προϊσταμένης και του αρμόδιου πολιτικού οργάνου, πρώην δημάρχου του Πολιτικού Συμβούλου, τη ξέραμε όλοι. Από την πλευρά μου υπάρχουν πλήστα έργα προς την κυρία Δήμαρχο, πρωτοκολλημένα, κανονικά μέσα από τα πηγεία του Δήμου έχουν παραδειχθεί από την κυρία Δήμαρχο, σχετικά και μάλιστα κάποια από αυτά και στον πρώην πρόεδρο του Πολιτικού Συμβουλίου και στην Κυριοστάτη, σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στο Δήμο. Εν πάση περιπτώσει, παράδειγμα σε αυτό, αλλά θα το υπενθυμίσω σε κάποιους τι συνέβη. Εν πάση περιπτώσει, θεώρησα ότι τα χρήματα αυτά γίνονται οι εντολές, βέβαια δυστυχώς και οι υπηρεσίες όταν κάνουν το χαρακτηρισμό της χρηματοδότησης παίρνουν εντολές από τον Ταμείο και τον κύριο Ιταλμένο Σύμβουλο και όχι από μένα, με αποτέλεσμα να γίνει ένα πέρασμα και δυστυχώς τον Οκτώβριο και τότε ημέρα του κύριου Δημήτρη, δεν είναι δύο μήνες αρχές Οκτωβρίου, ήρθε ο νέος ταμείας, ο κ. Πάσκος, και μου λέει: Ζωή, έχω αυτή την επιτυχία στα χέρια μου, αφορά δράσεις και προστασίας, πριν όμως δεν μπορώ να την εξοπλίσω. Γιατί τα χρήματα επιστράφηκαν πριν από το Υπουργείο στο ελικό. Λέω: Πώς επιστράφηκαν, γιατί. Και ενημερωνόμαστε ότι τα χρήματα έπρεπε να καταπολεμηθεί και γι' αυτό επιστράφηκαν. Και διαπιστώνω για πρώτη φορά, νομίζω ότι ήταν 3 Οκτωβρίου ή 4, ότι τα χρήματα όχι όπως έχουν επιστραφεί, επιστράφηκαν 31 το 10 του 13 από την Τράπεζα Ελλάδος του Υπουργείου Εσωτερικών. Που σημαίνει ένα μεγάλο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, 10 μηνών, 9, γιατί ήταν αρχής Οκτώβρη, δεν φρόνησε ως όφυλο ταμείας. Και θα απαντήσω και σε μια άλλη ερώτηση που έγινε πριν τώρα, να ενημερώσει κανένα. Ούτε μένα ως όφυλε, μετά από μένα είναι ο προϊστάμενος της οικονομικών αναπτύξεων, κυρία Κουλούμη. Ούτε την κυρία Κουλούμη, ούτε το προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών, εμένα δηλαδή, ούτε την κυρία Κουλούμη. Και διαπιστώνουμε ότι για την καταμείωση ότι κάνουν κλείνει ταμείο, χωρίς να εντοπίσει κανένα τι συνέβη με αυτό το φαινόμενο. Για μένα απαράδεκτο. Υπάρχει σχετικό έλεγχο από την πλευρά μου, στην κυρία Δήμαρχο, που αναφέρω όλα τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη κίνηση που έκανα, ενώ να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, επειδή κάποιο ανέφερε. Και θα σα στενοχωρήσω, κύριε Μούτσο, ότι να ξέρετε, να είστε σίγουρο ότι από μένα πολύ λίγα δεν πρέπει να γίνουν. Ο κύριο ταμεία, δεν παρενθέσκεται όπω δεν είναι. Αν και δεν υπάρχει λόγο, το ξέρουμε όλοι, έχει πάρει έλεγχο από μένα, με κοινοποίηση στην κυρία Δήμαρχο, με κοινοποίηση τον τότε αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον άλλο, ο σύμβουλο που αναφέρω ακριβώ τι διατάξει του νόμου. Μα αναλυτικά όλα τα καθήκοντά του. Μέχρι την ημέρα που έφυγε με την άδειά του, δεν έχει εφαρμόσει κανένα από αυτά όσο αφορά την ενημέρωση που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Λυπάμαι που σήμερα είμαι εγώ εδώ για να αναφέρω αυτό το συμβάν. Αυτά τα έργα υπάρχουν στο Δήμο, όπω σα είπα από την προηγούμενη, έχουν δοθεί στη Δήμο με υπογραφή. Και όμω δεν λέει, τήρησε ποτέ αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, γιατί το έκανε, γιατί είχε τη στήριξη από κάποιον άλλο και επόμενο. Και όποτε γινόταν από μένα μια παρατήρηση, πάντα υπήρχε ανάλογη απάντηση, νομίζω να τα κατέβω σε τέτοιο επίπεδο στο Συμβούλιο να συζητήσω περισσότερο. Άρα είσαι τη υποχρέωση του κύριου Φωτίου που ήταν η ταμεία. Εν πάση περιπτώσει, όταν έγινε αντικειτό αυτό, η πρώτη κίνησή μου ήταν να πάω στην κυρία Δήμα και να ενημερώσω ότι είπα ότι έγινε αυτό και αυτό όπω έχουμε να κάνουμε. Ταυτόχρονα, επειδή μου λέγανε στο προφίλ τη Δημάρχου, η αμέσω επόμενη κίνηση που προηγήθηκε η κίνησή μου ήταν αυτή. Αυτό που εμένα με διέφερε μετά από 30 χρόνια υπηρεσία, α πούμε. Θα ακούσετε και μια μελισσά, κύριε Μαγκάτα, θα με επιτρέψει όμω. Να παίρνω λίγο μια φορά, δυστυχώ. Και αλλιώ να μην πέσει στο σπίτι μου, γιατί σπίτι μου θέλω να με πει να πέσει. Ότι δεν έχω χάσει εγώ ούτε μία γραμμή ούτε ένα λεπτό. Και όχι μόνο αυτό,
δύσκολο και παρακαλώ στον Παπαδάκη που λέει ότι δεν είναι στο Δήμο. Άρα η πρώτη κίνησή μου, το μήνυμά μου ήταν αυτό. Πήρα μέσα στο Υπουργείο, βέβαια καταλαβαίνω ότι από τι ένα έργο ήταν υπάλληλο το 12. Μου πήρε 3-4 μέρε μέχρι να βρω τον αρμόδιο υπάλληλο το 14, τέλο του 14, για να δω τι μπορώ να κάνω να ξαναγυρίσουν τα χρήματα. Και όχι αυτό βέβαια γιατί είχα κάτι να φοβηθώ. Δόξα τω Θεώ δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν έχω καμιά ευθύνη να... για τίποτα να απολογηθώ. Ενημερώνω αυτό το συμβούλιο. Και το έκανα γιατί θεώρησα ότι ήταν άδικο στη σημερινή εποχή να χάσω αυτά τα χρήματα. Όλα μάλιστα είχαμε κάνει δράσεις πυροπροστασίας και είχαμε δηλωθεί από χρήματα του Δήμου. Δεύτερο λάθος επομένως που έγινε την ταμιακή υπηρεσία. Αμέσως ενημέρωσα την κυρία Δήμαρχο και της είπα κάνω μια προσπάθεια να μπορέσουμε να τα πάρουμε πίσω. Μεσολάβησαν κάποια εσωτερικά γεγονότα. Τέλος πάντων, παρόλα τα αυτά, καταλήξαμε, το πήρε η κυρία Δήμαρχο προσωπικά η Γεωργίδος, μόνο τα προσπαθούμε, έτσι αυτό το έργο δεν ήταν απλό έργο. Ξέρετε τι κάναμε όταν γυρίσατε αυτά τα χρήματα, έπρεπε να το πείσεις παραστατικά ότι αυτά τα χρήματα τα πλήρωσες. Ας πάμε μια διαδικασία, θεωρώ ότι θα υποδώσει και θα χαραχθούν τα χρήματα, πράγμα που είναι πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, και απαντάω στον κύριο Μούτσο, αν δεν βάζετε λίγο τι μου στο επιτρέψετε ακριβώ και τα καθήκοντα των πολιτικών ψαμών, θα δείτε ο άμεσα που επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, εξάλλου πρέπει να ξαναγκάσει αυτή την δημοτική αρχή, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Και μετά η παρακάτω. Και πάλι λέω, και χωρίς να θέλω να το φύγω, έχω μάθει στα 30 χρόνια τις ευθύνες που μου αναλογούν να τις φέρνω στο αγκαίρι. Αλλά μόνο αυτές που μου αναλογούν. Κανενός άλλο τίτλος. Και λυπάμαι που το έργο που ανέφερε η κυρία Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχος, μπορεί να σας στεναχωρώ, αλλά έχω μάθει και τα έχουμε συζητήσει και τα ξέρετε, το έγγραφο από μένα το είχε πάρει Δήμαρχος και μετά πήρα έγγραφο το οποίο δεν μπόρεσα να το ερμηνεύσω. Το έγγραφο που έκανε σε μένα και στον κύριο Φωτίου. Και βέβαια δεν ξέρω γιατί το έκανε και στον προστάτη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Προτάει τον κύριο Φωτίου και μένα ακριβώς το ίδιο έγγραφο είναι να ενημερώσουμε τις διαδικασίες. Και η δικιά μου απορία έγινε, και αυτό έγραψα στο δικό μου έργο στην κυρία Δήμαρχο, πώς είναι δυνατόν να κλείνει το οικονομικό έργο στην ταμεία του 2013 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 ο ταμείας να μην το αντιληφθεί. Ακόμα χειρότερα παράδειγμα, να μην ενημερώσει. Μένει στο λάθος. Δεν μπορώ, επομένως δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έγινε την ταμεία του 2014 μέχρι τέλος Αυγούστου να ενημέρωσε τον μέσο πολιτικό του προϊστάμενο. Όχι, αλλά εγώ πρέπει να ενημερώσω το συμβούλιο. Λοιπόν, είμαι σίγουρο ότι δεν θα είμαι αρεστή. Αλλά δεν θέλω να πω να μην πω όταν πρέπει. Δεν θα πω κάτι άλλο, δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θα πω κάτι άλλο. Καταρχήν, κύριε Δημήτρη, όσο ξέρω πέρα. Καταρχήν, δεν θα πέσει στο σπίτι, όσο ο Θεός σας κοιμήσαμε πριν όλοι. Και ακούσατε. Κατά δεύτερο λόγο, δεν απομίστε. Γιατί δεν καταλογίζουμε ευθύνης. Κύριε Σόζο, ο κύριος Μούτσος είπε υπάρχει ο προϊστάμενος. Κύριε Σόζο, παρακαλώ. Μία σειρά δεν είναι εδώ. Κύριε Σόζο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι πώς αλλάξαμε και εμείς μέσα σε 5 χρόνια. Θέλετε να ρίξουμε ευθύνες στον αντιδήμαρχο, στον υπάλληλο, στον καθένα. Παλιότερα γινόταν διαφορετικά. Την ευθύνη την έφερε ο Δήμαρχος. Και θα σας αναφέρω ένα παραδειγματάκι. 4 λαμπόπους έκανε. Για τους 4 πήγαν κατηγορούμενος. Τους 2 πρώτους, τους 3 μάλλον πρώτους, άκρεψα. Τους 2 πρώτους. Το δεύτερο ήταν αφορά στην περιφέρεια, στην Λάρισα ζωή. Που είχαμε για ότι έκλεψα 65.000. Τον τελευταίο λάμπο κατηγορούμενος ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι προϊσταμένοι των Δημοτικών Υπηρεσιών. Όλες αυτές οι λουμπουτούρες που έγιναν από τον Δήμαρχο τότε μπήκαν όλες στο αρχείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σούσο. Κύριε προϊσταμένοι, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, να καταδιαστηρίσω κάτι. Θεωρώ ότι εμένα προσωπικά και το σώμα εδώ πέρα δεν ενδιαφέρει και προσωπικά εμένα ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τον ανταγωνισμό του Δημοτικού Συμβουλίου.
με ενδιαφέρει προσωπικά πάνω του καλού του Δήμου και τίποτα άλλο. Ούτε ποιες είναι οι σχέσεις με τον Ταμεία, ούτε με κανέναν. Με ενδιαφέρει μόνο το καλό του Δήμου. Εάν ο Ταμείας έκανε κάποιο λάθος, έχω την εντύπωση ότι οφείλατε με έγραφο όσο με εργαλέσετε. Να το τιμωρήσετε, έχετε δικαίωμα. Είστε προσταμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Αν συγκράτησα καλά, που έχω και άλλη σχέση με τα δημοτικά, αν συγκράτησα καλά, αγαπητέ Φάνη, είπες ότι το γνώρισες, το είχες ανακοινώσει από το 13 αυτό το θέμα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Το γνώριζα εγώ και δεν απασχόλησα τη Δήμα, αλλά απασχόλησα την πολύ σταματή. Το 13, το 13, το 14. Από το 13, το 14. Απασχόλησα την πολύ σταματή, το γνώριζα, έκανε συνέπειες, αυτό είπα. Το γνωρίζω σύντος το θέμα, γιατί είχαμε άλλη λέω. Το γνωρίζω. Δεν το πασιά. Κύριε Γκουτσό, βεβαίως δεν θα βρουν κανέναν οι προσωπικές σχέσεις. Γιατί ούτε με τον κύριο Αμούρα ούτε με τον κύριο Φωτίου. Αλλά εδώ οι προσωπικές δεν έχουν καμία σχέση προσωπικές. Δεν είχα καμία προσωπική σχέση ούτε με τον κύριο Αμούρα ούτε με τον κύριο Φωτίου. Μιλάω για τις σχέσεις που υπήρχαν στην υπηρεσία του Δήμου με αποτέλεσμα τη λειτουργία του υπηρεσιών του Δήμου. Κάτι που το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών και αρμόδιος επί των οικονομικών αντιδήματος και συνέχεια εγκαταλμένος δημοτικός σύμβουλος να μην έχει επικοινωνία με την υπηρεσία. Και όχι μόνο αυτό, να αποκλείει κάθε δικαίωμα της προϊσταμένης να πάει στο ταμείο. Είχα 3 χρόνια να έχω συνεργασία με το ταμείο. Και αν σα πω, καταρχάς θα το επιτρέψετε ότι να σα κάνω την παρατήρηση να μην γελάτε που μιλάω. Εγώ σα άφησα τόσο ώρα με προσέχει ό,τι και να πει. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Αν νομίζετε, ότι έτσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σχέδιο. Όσο ειλικρινά δεν ξέρετε από μέσα τι γινόταν εσεί που είστε αντίθετοι τόσο καιρό. Δεν με ενδιαφέρει, σα παρακαλώ. Δεν σα ενδιαφέρει αν η υπηρεσία τη οικονομική υπηρεσία. Εγώ δεν έχω προσωπική σχέση με τον τρόπο μου. Δεν το ξέρω, δεν με ξέρει. Έχω προσωπική. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω θα σα ακούσω με προσοχή. Παρότι ο φίλος μου ο Φάνης ο Μπέλος φρόντισε να μου θυμίσει τις υποχρεώσεις μου ως δήμαρχος, ότι προσωπικά ο δήμαρχος είναι αυτός που κάνει καταγωγή. Μου καταγωγήσει ο δήμαρχος, πώς κάνει τον καταγωγή. Ποιος κάνει τον καταλογισμό, δεν είπατε. Και για τη δήμαρχη λέω. Εγώ μίλησα για το κοινό μου, μην το βάζει κατευθείαν, είπα. Παρόλα αυτά λοιπόν, τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε δικαστήριο. Κύριε Αλιά, την αξία και την ουσία που έγινε για το Δήμο, είναι γνωστό ότι την αντιλαμβανόμαστε. Εξάλλου δεν σας τοποθέτησα μόνο εγώ στη θέση αυτή, σας έχει τοποθετήσει και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Όχι εσείς, όχι μόνο εσείς. Ναι. Όχι εσείς. Όχι, εννοείται ότι. Εντάξει, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πολιτικά έκανε. Μέχρι όταν θα γίνει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπήρχε από μένα. Έτσι, ναι. Το νόμο. Μισό λεπτό. Τώρα στο διατάφτω να σα επιτρέψω, αλλά δεν σα επιτρέπω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μιλάμε για ανθρώπου που δεν βρίσκονται εδώ. Μήπω έπρεπε να του καλέσει. Μισό λεπτό. Όχι, κύριε Ελιάκου, γιατί δεν θα κάνω δικαστήριο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έτσι εσεί αισθάνεστε ότι ικανοποιήστε. Το γεγονός ότι προσφέρατε προς αυτή την κατεύθυνση το ανέφερα αμέσως, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έτσι έγινε και το ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα θέμα. Ένα άλλο. Είναι κοινή λογική ότι στο δημόσιο τομέα υπάρχει ιεραρχία. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ακούγεται το όνομά σας για το θέμα αυτό δεν είναι παράλογο. Το παράλογο θα ήθελα να μην ακούγεται. Το γεγονός ότι είστε καλυμμένοι τις πράξεις και τις ενέργειές σας είναι επίσης δεδομένο. Άρα τι πρόβλημα έχετε. Δεν θα πείσετε κανέναν και ποτέ εάν κάποιος δεν μιλούσε με εσάς στον δρόμο ή μέσα στο δημαρχείο. Αλλά οι πράξεις και οι ενέργειες και τα χαρτιά μιλάνε αν έχετε κάνει τα δέοντα, αλλά δεν έχετε όντως τίποτα να φοβηθείτε. Λοιπόν, στο διατάφτα όμως δεν θα κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Δικαστήριο. Ήταν ένα πολύ άτυχε συμβάν, ένα πολύ άσχημο συμβάν στην περίοδο που δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι γνωστό επίσης τη σπάση ότι για όλα αυτά ο Δήμαρχος, όπως πολύ σωστά είπε ο πρώην Δήμαρχος ο κύριος Σόζος, αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά, και τις ευθύνες μου ξέρω, και τις υποχρεώσεις μου, και τις αρμοδιότητες μου και τη δύναμη.
Κούλιο ότι ήταν δύο τα κοινά, ότι έγινε μια σωρία λαθών με αποτέλεσμα να απολέσει ο Δήμος προσωρινά ένα σημαντικό ποσό το οποίο το έχουμε ανάγκη και θα το είχαμε σε κάθε περίπτωση, ότι έγιναν ενέργειες με κύρια και προεξάρτητα τις δικές σας ενέργειες που κάνατε ό,τι μπορούσατε καλύτερο και γιατί το θέλατε και γιατί είναι για σας κάτι σημαντικό και για όλους εμάς και γιατί σε τελική ανάλυση ήθος οι υφιστάμενοι σας άκρομα τον κάνει νωρίτερα γιατί ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι, αλλά στην τελική ανάλυση είναι και μέσα στα πλαίσια του δεκόμου σας και ερχόμαστε τώρα σε ένα δημοτικό συμβούλιο να πούμε ότι ναι κύριοι, έγινε αυτή η απώλεια χρημάτων, ότι έγινε κατέστη δυνατό να ξαναπάρουμε τα χρήματα πίσω και ότι το αρμόδιο άγραμμα καταλογισμού, που είναι ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχη, θα κάνει το δέμα. Εξάλλου ξεκίνησε, κάνοντας αυτό που έπρεπε. Ένα άτομο ξέρετε, δεν έστειλα και θα το στείλω και αυτό. Στην προϊσταμένη του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών. Γιατί έγραφα από μένα, όταν ενημερώθηκα και όταν πλέον βρέθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, έχουν πάει προς κάθε κατεύθυνση. Σε όλους τους εμπλεκόμενους. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξαναλέω, εν κατακλείδη, βεβαίως όπως είπε και ο κ. Σακαρέλης, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται, είναι πράγματα που πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή και επειδή δεν υπάρχει ούτε άγνοια νόμου, ούτε τίποτα δεν υπάρχει για κανέναν μας. Τόσο για τους υπαλλήλους που σε τελική ανάλυση είναι πιο κοντά στα δίκτυα βοήθειας, όσο και για τους ελεγχούς, θα γίνουν τα δέοντα. Εφόσον έγιναν και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα μας πάνε πίσω άλλες καταστάσεις που έχουμε, τα χρήματα αυτά να μην χαθούν γιατί χρειάζονται για πολλούς και διαφόρους λόγους του Δήμου. Και δεύτερον, να καταλογιστούν ευθύνες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και σε καμία περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα γίνει δικαστήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, περιμένει τη συζήτηση, παρακαλώ. Εγώ είμαι εκεί, εγώ είμαι εκεί. Παρακαλώ, περιμένει τη συζήτηση, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Παρακαλώ. Περιμένει τη συζήτηση, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Το θέμα είναι ότι συνήθεια έγινε.
σε επόμενα λεπτά. Απλά το σημείο για βάση είναι από το παρακαλώ να σας πούσε μια άλλη εισήγηση που πέρα του θέματος. Ομόφωνα. Θέμα έχει και τελευταίο, έτσι. Απευθείας ανάθεση στις προμήθειες με την προμήθεια των καυσίμων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Φράγκος. Κ. Φράγκο, ήθελα να παρακαλώ. Προσπόρες για τις προμήθειες των καυσίμων απέλε άνεργο σχεδιατών με τον πρώτο συμβούλιο όταν είναι αποφασίσει και την αντιπτική ανάπτυξη και τον πίτα τότε. Η προσφορά είναι μόνο του κύριο Κόμπερ και είναι στο ποσό της έκδοσης του 1.4. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα ζητήσω παρόν πρόεδρε, κάνει μια καλά πρόεδρε, γιατί είναι ένας πρόσφυγος που είδε το κάνει.